καλησπέρα τηλεθεατές. Είναι η εκπομπή Αντεπίθεση Τώρα του κινήματος Δεν Πληρώνω. Ένα δύο ώρα θα είμαστε μαζί σας ακόμη. Έχουμε μαζί μας την Έλενα Τινιακού, μέλος του κινήματος Δεν Πληρώνω και μέλος της νεολαίας του κινήματος Δεν Πληρώνω και της ομάδας Multimedia. Και έχουμε και την Μαρία Λεκάκου Παπαδοπούλου, επίσης μέλος του κινήματος Δεν Πληρώνω, να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις που ραγδαία πραγματικά αλλάζουν την καθημερινότητά μας από μέρα σε μέρα. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα από την προηγούμενη μας εκπομπή να αναλύσουμε, όπως την πραγματικά πολύ σημαντική απεργία των εργαζόμενων του Μετρό, η οποία έρχεται ως επιστέγασμα των απεργιακών κινητοποιήσεων και των Χαλιβουργών, που ήταν πάρα πολύ σημαντική το προηγούμενο διάστημα, αλλά και του Συντάγματος. Μια πραγματικά παλαιακή διαδήλωση τότε, που σφυριλάτησε δεσμούς ενότητας μεταξύ κινημάτων, μεταξύ απλών ανθρώπων από διαφορετικές καταβολές στις πολιτικές και πεπιθήσεις. Μπορούμε να πούμε τώρα ότι αυτοί οι δεσμοί, αυτή η επένδυση δηλαδή, η ψυχική, ηθική και κινηματική που είχε γίνει τότε, αποδίδει καρπούς, αποφέρει καρπούς, με το κύμα αλληλεγγύης που έχει ξεσπάσει και στους απεργούς του Μετρό, αλλά και σίγουρα και στο κύμα αλληλεγγύης για τους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, όπως ήταν η Βίλα Αμαλίας, η Βίλα Λέλας Καραγιάν 37. Βλέπουμε δηλαδή δεσμούς αλληλεγγύης που ίσως παλαιότερα δεν υπήρχαν τόσο έντονα. Δηλαδή ο κοινωνικός αυτοματισμός, όπως λέμε, επιτυχανόταν με μεγαλύτερη ακρίβεια και επιτυχία από το σύστημα, τώρα να μην πετυχαίνει τόσο εύκολα. Βλέπουμε και κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες εργαζόμενους από τα άλλα μέσα να στηρίζουν, έστω και με κάποιες αποσπασματικές τάσεις εργασίας και με μια απεργία γενική όμως που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Βλέπουμε ένα κύμα αλληλεγγύης τέλος πάντων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί, ώστε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε μια γενικότερη απεργία, έτσι δεν είναι? Μαρία, μπορείς να ξεκινήσεις εσύ με ένα σχόλιο για το θέμα. Η απεργία αυτή, η απεργία στο Μετρό, καθώς και σε όλα τα μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς που λέγεται, είναι πάρα πολύ σημαντική μετά από την απεργία στη Χαλιβουργία, την 9μηνη, ήταν μια μακροχρόνια απεργία, πάλεψαν πολύ δυνατά οι απεργοί στη Χαλιβουργία. Είμαστε στην πρώτη γραμμή εκεί της συμπαράστασης. Όντως είχαν μεγάλη συμπαράσταση οι απεργοί της Χαλιβουργίας. Το ζήτημα είναι να ενώνονται οι απεργίες με μια κατεύθυνση συγκεκριμένη, να έχουν μια φορά συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές. Καλές είναι οι απεργίες, αλλά πρέπει να ενώνονται με στόχο μια γενική πολιτική απεργία. Γιατί για να ανατραπεί πλέον αυτό το σύστημα που βρίσκεται στην πλήρη του αποσύνθεση και πρέπει να αφήσει το προσκήνιο της ιστορίας, κακήν κακός. Ναι, έχει αργήσει. Θα λέγαμε ότι έχει αργήσει. Προκειμένου να αναχαιτιστεί αυτή η γενική απεργία, γιατί το βλέπω αυτό τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλο ρόλο αναχώματος έπαιξε η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, ουσιαστικά παιδιά του συστήματος, εργατοπατέρες, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί εκεί πέρα σαν πιόνια, προκειμένου να αποτελούν ανάγχωμα για το να αναπτυχθεί ένα μεγάλο εργατικό κίνημα. Και θα λέγαμε ότι το έχουν καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε και η ΓΕΣΕΑ ακόμη παίζει αυτό το ρόλο. Και με τον Παναγόπουλο, έτσι δεν είναι? Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία τα δίνει όλα πλέον, προκειμένου να αναχαιτήσει το απεργιακό κύμα. Είναι ο λόγος ύπαρξής της αυτός. Δεν υπάρχει για κάτι άλλο. Είναι ανάγχωμα που το χρησιμοποιεί το σύστημα πάρα πολύ συνειδητά, όχι μόνο τώρα, πάντα. Από την αρχή του καπιταλισμού χρησιμοποιούσε τον απεργοσπαστικό μηχανισμό και όταν άρχισαν να αναπτύσσονται συνδικαλιστικές ηγεσίες, δηλαδή να ενώνονται σε συνδικάτα, να σχηματίζουν σωματεία και συνδικάτα οι εργάτες, η διαφθορά της συνδικαλιστικής ηγεσίας ήταν στο προσκήνιο. Όσο μάλλον τώρα, τα τελευταία χρόνια και πάλι στα 3 τελευταία χρόνια που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποσύνθεσης του το σύστημα. Και έτσι τι θα χρησιμοποιήσει? Θα χρησιμοποιήσει τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία ως φρένο για να αναχαιτιστούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζόμενων που δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Λέει τα παπαγαλάκια και τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης από το πρωί ως το βράδυ μας λιβανίζουν λέγοντας ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται και ότι να διαλέξετε ένα άλλο τρόπο αντίθεσης και διαμαρτυρίας. Δεν ξέρουμε άλλους τρόπους. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος της απεργίας. Υπάρχουν άλλοι τρόποι? Επιτροπές να πηγαίνουν εκεί να κλαψουρίζουν και να παρακαλάνε?
Το δικαιούμαστε αυτό. Να δώσω το όπλο. Το λόγο για στην Έλενα. Είμαστε της ίδιας ηλικίας πάνω κάτω, της ίδιας γενιάς. Αυτοί οι αγώνες, οι μεγάλοι επεργιακοί, είναι ουσιαστικά οι πρώτοι που έχουμε δει και έχουμε συμμετάσχει. Έτσι δεν είναι. Και ο αγώνας Χαλιβουργίας που ήμασταν στο πλευρό των Χαλιβουργών καθ' όλη τη διάρκεια της. Και υλικά και ψυχολογικά και στην περιφρούρηση της κινητοποίησης και της απεργίας, αλλά και στον αγώνα τώρα του μετρό που είμαστε καθημερινά εκεί. Ναι, σήμερα που ήμουνα στο μετρό στην περιφρούρηση της 7ης μέρας της απεργίας, με το που μπαίνω συνειδητοποιώ αυτό το κλίμα, ότι μου θυμίζει Χαλιβουργία, μύριζε και Χαλιβουργία. Ναι, είχαν μάλιστα το τσουκάλι με τη φωτιά εκεί πέρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι εντάξει, και εμείς που είμαστε νέοι και που συμμετέχουμε πρώτη φορά τόσο ενεργά σε τέτοιους αγώνες, ότι συνειδητοποιούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το γεγονός ότι μια ΓΕΣΕ π.χ. μπορεί να ορίσει μια άλλη νέα 24ωρη υπεργεία, ναι, μεν ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό λύση και ότι είναι απλά ένας πυροβολισμός με το φακιά στον αέρα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε να το υποστηρίξουμε για να πάμε σε αυτό που επιτέλους πρέπει να πάει όλο το κίνημα το εργατικό, σε μια γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Σωστά. Άλλωστε, η απεργία είναι το σημαντικότερο όπλο που έχει μείνει πλέον στον εργαζόμενο, όποιος έχει δουλειά. Γιατί οι περισσότεροι είναι άνεργοι πλέον και με την ανεργία δυνατίζει και το εργατικό κίνημα. Και αυτός είναι και ένας από τους ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Εντάξει, η Ελλάδα δεν έχει πρωτογενή τομέα παραγωγής. Η Χαλιβουργία ήταν ένας από αυτούς, από τους λίγους. Τώρα οι μεταφορές, επειδή αποτελούν ένα σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, είναι σημαντικό αν συνασπιστούν έτσι, όλοι μαζί, πέρα από μικροπολιτικές διαφορές, συνδικαλιστικά φυρμάνια τα οποία μπορεί να έρχονται από την πολιτική ηγεσία προς τους συνδικαλιστές μάλλον, προκειμένου να τους τραβήξουν το αυτί και να τους πούν τι κάνετε εδώ, θέλετε να προκαλέσετε ένα μεγάλο κύμα απεργιακό, το οποίο πραγματικά δηλαδή αν παραλύσει η χώρα από τις μεταφορές, ουσιαστικά δηλαδή είναι πολύ εύκολο το έδαφος για να πραγματοποιηθεί μια ευρύτερη ανατροπή. Δηλαδή είναι 2-3 εβδομάδες, δεν θέλει πολύ. Αυτό εμείς το λέγαμε κιόλας, ότι μπορεί ας πούμε, πολύ εύκολα να πυροδοτηθεί κάτι από την υγεία, ας πούμε, από την παιδεία. Σωστά, έτσι και οι μεταφορές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και μάλιστα πρέπει και ο κόσμος να το αγκαλιάσει, να το συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι. Και να πάει κόντρα στη λογική, την απλή πρώτη λογική που το έχετε στο μυαλό, ότι δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου ή να πάω ξέρω, για καφέ. Γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα όπλο του συστήματος, να βάζεται μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη και μονίμως να ψάχνει τρόπους να ρίξει λάσπη καθημερινή, λέγοντας π.χ. ότι είναι μία εβδομάδα το μετρό κλειστό, οπότε θα υπάρχει και άλλο έλλειμμα και άλλο έλλειμμα, οπότε μετά θα σου αυξήσει το εισιτήριο. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι θα το αυξήσει το εισιτήριο όπως και να έχει. Σωστά. Και όλα αυτά τα τερτύπια που λέγανε περί λαθρεπιβατών και ότι όταν θα αποφασίσουν όλοι να κάνουν. Να είναι σωστή νομοταγή πολίτε, να πληρώνουν εισιτήριο και όλα αυτά. Τότε η κυβέρνηση ίσως να μην δώσει την νέα αύξηση το 1,80 που λέγανε. Και όντως τώρα ανακοινώσαν ότι τελικά ήσασταν καλά παιδιά και πήγατε καλά και είδαμε τελικά ότι δεν θα αυξήσουμε ακόμα τα εισιτήρια. Όλα αυτά να καταλάβουμε ότι είναι επικοινωνιακά τρίκ και ουσιαστικά κορυδεύουν τον λαό για να τον κρατήσουν κι άλλο στον καναπέ του. Σωστά. Αυτό το επικοινωνιακό τρίκ θυμίζει το ακόμη μεγαλύτερο επικοινωνιακό τρίκ. Των κυβερνώντων που λέγανε είναι τα τελευταία μέτρα και τα τελευταία μέτρα συνεχώς. Ενώ ξέρουμε ότι ειδικά με την τελευταία σύμβαση που υπογράφηκε, τα μέτρα αυτοματοποιούνται πλέον. Δηλαδή σε κάθε υστέρηση εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, μπαίνει αυτόματα και ένα μέτρο. Πλέον δηλαδή δεν παίρνει καν από τη Βουλή το οποιοδήποτε μέτρο. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες θυμίζουν άλλα πολιτεύματα, σίγουρα όχι δημοκρατικά, ούτε καν αστικοδημοκρατικά, ας το πούμε έτσι, με την έννοια που υπάρχει τώρα η αστική δημοκρατία. Θυμίζουν απολυταρχικά καθεστώτα, τα οποία μια ολιγαρχία οικονομική αυτή την περίοδο κυβερνά, ας πούμε, ολόκληρους λαούς, έτσι δεν είναι? Απλά εντάξει, είναι και πολύ σημαντική, πιστεύω, συγκυρία που ζούμε. Και ο κόσμος, κυρίως ο νέος κόσμος, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι, ας πούμε, γιατί γενικά υπάρχει μια αισιοδοξία που βλέπω και εγώ σε φίλους, ανέργους, σε συζητήσεις, του στυλ, ας πούμε, και τι θα γίνει, και τι θα κάνουμε, και τι θα καταφέρουμε. Όμως αυτό είναι, πρέπει να το γυρίσουν τούμπα. Δηλαδή, αυτές οι συγκυρίες που ζούμε τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι είμαστε σε πολύ κέρια στιγμή ώστε να το ανατρέψουμε. Γιατί τη στιγμή που περνούσαν δεκαετίες και χρόνια που και οι νέοι κυρίως δεν μιλούσαν καν για την πολιτική, είχαν αποξιώσει και την πολιτική με ήττα, αυτό είναι ένα μεγάλο κακό. Δηλαδή, πιστεύω η ευθύνη του λαού
Έχει και ευθύνη ο λαός, δεν το συζητώ. Όχι με τη λογική όμως του μαζί τα φάγαμε, αλλά με τη λογική ότι είχε βγάλει την πολιτική από τη ζωή του. Και ότι ανεχόταν ουσιαστικά. Και ότι ανεχόταν, ναι. Και ουσιαστικά είχε δώσει μια λευκή επιταγή τη ζωή του με μια απλή ψήφο. Πιστεύαν ότι θα τη δώσουμε, θα τη ρίξουμε σωστά αυτή τη φορά. Και από εκεί και πέρα αφήσαν όλα αυτά τα λαμόγια τόσα χρόνια να του εκμεταλλεύονται χωρίς να κάνουν τίποτα. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι ό,τι έχει κατακτήσει ο λαός το παίρνουν πίσω. Μου θυμίζει το παράδειγμα, ας πούμε, μιας κοπέλας που τη βιάζει ο πατέρας της, για παράδειγμα, σε μια οικογένεια, και δίνοντάς της, ξέρω, 5 ευρώ, και με αυτή κατάσταση βολεύει, την ανέχεται σιωπά. Έτσι ήμασταν και εμείς τόσα χρόνια που ανεχόμασταν ένα βιασμό ουσιαστικά για μια εκδούλευση τύπου να βάλω το παιδί σου στο δημόσιο ή να σου κάνω ένα ρουσφέτη χύψη. Και είχαμε μια σιγή ηχθείως. Αυτή ήταν η ευθύνη για μένα του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος υπεύθυνος πάντα είναι αυτός που καθορίζει τα πράγματα, που θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται, που νομοθετεί, που έχει την εξουσία, που κόβει χρήμα, πώς να σου πω, δηλαδή η εξουσία, η άρουσα τάξη ουσιαστικά, η οποία καθορίζει τους όρους παιχνιδιού, που παράγει παιδεία, δηλαδή ελέγχοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και δημιουργεί ήθη έθιμα, δημιουργεί όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε. Και από τη στιγμή που θα γεννηθούμε, μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε, ζούμε σε αυτό το πλαίσιο. Εάν βέβαια δεν κάνουμε ένα ρήγμα να το ανατρέψουμε, έτσι. Γιατί και υπάρχει πάντα η λογική του ότι νομίζω ότι είσαι ελεύθερος. Μπράβο, σου καλλιεργούν και αυτό μαζί το... Μαζί με το φόβο παρέα, σε αφήνουν απλά να είσαι ένα απλό πρόβατο που απλά ακολουθείς και δεν κάνεις τίποτα άλλο. Το θέμα είναι τώρα ότι, ας πούμε, μπαίνεις σε ένα μαγαζί, μπαίνεις σε μια καφετέρια, όπου και να πας, βλέπεις πολιτικές συζητήσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα όμως τη συζήτηση και, και τα λόγια, θα τις κάνουμε πράξεις, θα τις κάνουμε δράσεις. Δηλαδή, και το κίνημά μας αυτό λέει πάνω απ' όλα, ότι ναι, μεν υπάρχει θεωρία που είναι σημαντική και τα ιστορικά συμπεράσματα που βγαίνουν από ό,τι έχει περάσει ο λαός με όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πρέπει να γίνουν και πράξεις, να γίνουν δράσεις καθημερινές. Όχι απλά μένουμε ή σε ένα συμπέρασμα ή ο λαός σε ένα μερολόι, το ότι κάθε μέρα έρχονται και άλλα νέα μέτρα. Okay, το συνειδητοποιείς, δεν έχεις την αυταπάτη ότι θα σταματήσουν, αν δεν κάνεις όμως κάτι εσύ να το. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει η Έλενα, ένα νέο κορίτσι, συνειδητοποιημένο. Πραγματικά οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα καλλιεργούσαν και καλλιεργούν, αυτή είναι και η δουλειά τους, στο λαό και στην νεολαία ιδιαίτερα, γιατί αυτοί φοβούνται, μια νοοτροπία υποταγής, μια νοοτροπία του όντως είστε ελεύθεροι, γιατί ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Και πώς τους το παθάρουνε, ότι κάθε 4 χρόνια έχετε το δικαίωμα να ψηφίζετε. Αυτό είναι ένα κουτόχορτο, δεν υπάρχει καμιά δημοκρατία, είναι ένας φερετζές και μάλιστα τώρα τελευταία έχει αρχίσει και πέφτει και φαίνεται το αποκρουστικό πρόσωπο της εξουσίας και του πολιτεύματος, είναι καθεστώς πια, είναι μια κοινοβουλευτική δικτατορία με δύο λόγια. Επομένως, κάθε 4 χρόνια είστε ελεύθεροι να ψηφίζετε και από εκεί και πέρα, ανάμεσα στα 4 χρόνια εμείς, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να έχουμε την ελευθερία ως πολιτικοί, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να υπογράφουμε μνημόνια, να υπογράφουμε μέτρα αντιδραστικά, να σας έχουμε υποσχεθεί τελείως αντίθετα πράγματα από αυτά που εφαρμόζουμε, να σας λέμε ψέματα, δηλαδή με το τσουβάλι και εσείς να τα δέχεστε. Και στις επόμενες βέβαια εκλογές, την επόμενη τετραετία, αφού τα έχετε υποστεί όλα αυτά, θα φάτε πάλι όλα τα ψέματα στο κεφάλι, θα τα πιστέψετε. Δεν έχει τέλος η απατεωνιά, γιατί αυτοί είναι σαν να είναι εγκληματίες, να εγκληματούν κατά του λαού, εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Έτσι μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός. Επομένως, θέλουν το λαό, ειδικά την νεολαία, σε μια κατάσταση νάρκης, μέσα στο μαντρί να μην έχουν το δικαίωμα του λόγου, να μην συμβάλλουν σε καμιά απόφαση, ώστε να περνάνε όποια μέτρα θέλουν. Για ποιους? Για τους τραπεζίτες, για τους πολυεθνικούς ομίλους, για αυτούς τέλος πάντων που βρίσκονται στην εξουσία, για την άρχουσα τάξη, γιατί το πολιτικό προσωπικό δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα πιόνια της άρχουσας τάξης. Τίποτε άλλο. Μόνο ανατροπή. Δεν υπάρχει περιθώριο κανενός διασυνδόματος. Ας το καταλάβει ειδικά η νεολαία, τώρα που εξαθλιώνεται, που το θέμα της δουλειάς πια έχει γίνει ζήτημα συγχαρητηρίων πια και μεγάλου ενθουσιασμού, όταν πιάσει μια δουλειά με ελαστικές σχέσεις εργασίας, γιατί έχουν καταρρεύσει τα πάντα, όλο το δίχτυ προστασίας και το κοινωνικό δίχτυ και οι εργασιακές σχέσεις έχουν καταλυθεί, δεν υπάρχει κάτι πλέον. Λοιπόν, δεν μας μένει άλλος δρόμος, μόνο να παλέψουμε. Πρακτικά,
με πράξεις συγκεκριμένες, όχι με λόγια, μας κούρασαν τα λόγια και των κομμάτων και μάλιστα και πολλών προοδευτικών κομμάτων, έτσι. Λόγια παχιά, έχουμε ανατρέψει όλα τα συστήματα μέσα στο κεφάλι μας, αλλά όταν λέμε ελάτε τώρα ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, εκεί κολώνουμε λίγο, γιατί το πάπλωμά μας είναι βαρύ. Τι να κάνουμε, πρέπει να το αποφασίσουμε. Στο μετρό πήγαμε 5 η ώρα 5.30. Δύσκολο, ναι, όχι ακατόρθωτο. Γιατί η καμπάνα, βάση, ναι, η καμπάνα χτυπάει για όλους. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι... Ναι, πες γι' αυτό. Για το πάπλωμα, ναι. Ας πούμε, εγώ στην ηλικία μου, έτσι, πείτε ότι δεν έκανα αυτό που κάνω να συμμετέχω στο κίνημα και, okay, είχα μια ζωή όπως η πλειοψηφία του κόσμου. Δεν λέω ότι είμαι κάτι ανώτερο ή μειοψηφία ή οτιδήποτε, απλά να σας το, ας πούμε, συγκρίνω. Okay, θα ψάχνω δουλειά κάθε μέρα, μπορώ να πίνω ένα καφέ αν έβρισκα κανένα 5 ευρώ να περισσεύει. Τριβές συνέχεια στο σπίτι, γιατί φυσικά μένεις με τους γονείς, δεν μπορείς να απελευθερωθείς. Δεν υπάρχουν πλέον σχέδια για παιδιά ή οτιδήποτε άλλο, ούτε καν να μείνεις μόνος σου ή να συγκατοικήσεις. Άρα, ποιο το ωραίο αυτού του παπλώματος που σε σκεπάζει, ας πούμε, και σε βαραίνει? Δεν είναι ωραίο. Ενώ αν συμμετέχεις για έναν ανώτερο σκοπό, για κάποιες αξίες, οι αξίες είναι το νούμερο ένα. Οπότε, τη στιγμή που αυτή η κρίση σου δημιουργεί τόσο μεγάλη κατάθλιψη, αβεβαιότητα και γενικά όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, αυτό το πράγμα το παίρνεις και το κάνεις θετικό. Δηλαδή, ψάχνεις να βρεις τι θα κάνεις για να το ανατρέψεις, να βρεις τι θα κάνεις για να πας στην αξιοπρέπεια που κάθε μέρα πασίζουν να την πάρουν πίσω. Όταν όμως συμμετέχεις με μια ομάδα ανθρώπων που έχουν τις ίδιες ιδέες με σένα, αυτό σε κάνει μόνο και μόνο, μόνο αυτό σου κάνει, σε κάνει δυνατό. Γιατί νιώθεις ότι είσαι μόνος σου. Οπότε τη στιγμή που βρίσκεις αυτή την παρέα, ας πούμε, και κάνεις και πράξεις μαζί της και βλέπεις και αποτελέσματα, φυσικά αυτό το πράγμα και να πεινάς που λέει ο λόγος, σε κάνει πολύ χορτάτο, ας πούμε, ψυχολογικά και ψυχικά. Άρα δεν είναι ότι είναι το βαρύ το πάπλωμα, να συνειδητοποιήσουν ότι και τρώγοντας έχετε η όρεξη. Και αν δεν βγουν, δεν πρόκειται ποτέ να συνειδητοποιήσουν πράγματα που και στιγμές ιστορικές που έχουμε νιώσει και, ας πούμε, πράγματα ωραία. Είσαι στο Σύνταγμα, είσαι πορείες. Εμπειρίες που θα χαραχτούν βαθιά. Μπράβο, που νιώθεις ένα παλμό, ας πούμε, γενικότερα του λαού. Δεν είναι πράγμα το οποίο μπορεί να το συνειδητοποιήσεις από το σπίτι σου, από μια οθόνη ή από μια τηλεόραση, έστω και από το ίντερνετ και το Facebook. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν συμμετέχεις, βρίσκεις πράγματα τα οποία σίγουρα θα σου αρέσουν και σίγουρα θα σε πάνε πιο μπροστά σαν άνθρωπο και σε τελική. Και τίποτα να μου καταφέρει σήμερα, αν όλοι έχουν αυτή την ανυμομονησία, ξέρεις, να γίνει σήμερα η ανατροπή, που ναι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Σπέρνεις για το μέλλον. Σπέρνεις για το μέλλον και σαν άνθρωπος. Πας καλύτερα, πας πιο μπροστά και ουσιαστικά αναπτύσσεσαι κιόλας για τις ιδέες και για τα πιστεύω σου. Έτσι είναι. Όχι πιστεύω, μόνο για το ότι θα καταναλώσεις. Σαν ψυχολογική ερμηνεία να το πάρουμε, ότι το πάπλωμα αυτό δεν αποτελεί τόσο πολύ ένα σκέπασμα θαλπορής ή ασφάλειας που αισθάνεται ο κόσμος. Αποτελεί περισσότερο ένα μέσο να κρυφτούν από την πραγματικότητα. Στο καμήλου, μπράβο. Σε μια ευρική στάση, ας το πούμε έτσι, ανασφάλειας περισσότερο. Και μεταφορικά χρησιμοποιώντας τη λέξη πάπλωμα, γιατί αυτό το πάπλωμα ουσιαστικά μπορεί να ακολουθήσει και έξω από το κρεβάτι και έξω από το σπίτι, κάνοντας τα τετριμένα που κάνει ένας άνθρωπος. Μέσα του όμως αισθάνεται ότι υπάρχει μια ανάγκη. Το θέμα είναι αυτή η ανάγκη να αισθανθεί μια άλλη ανάγκη, να την εξωτερικεύσει, έτσι, με ένα δημιουργικό τρόπο. Εγώ σίγουρα πιστεύω ότι θα γίνει, απλά το θέμα είναι πώς θα γίνει και πότε θα γίνει. Δηλαδή και τώρα κάθε μέρα οι αυταπάτες που έχει ο κόσμος πρέπει να καταραίουν. Γιατί αυτές είναι που τον κρατάνε στο σπίτι και στην ανυπαρξία του. Στο ότι κάτι θα γίνει, μωρέ, αλλά εντάξει, πόσο ακόμα, πόσο πιο πάτο. Ή λένε μετά τον πάτο θα έρθει το πάνω. Πώς θα έρθει, αν το κάνεις εσύ δεν πρόκειται να έρθει. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η λογική του όριμου. Ούτε σου έχει χαριστεί τίποτα, ούτε θα σου ξαναχαριστεί, ούτε δεν θα σου πάρουν. Το έχει δείξει η ιστορία, αυτό που λέγαμε για τα μαθήματα από την ιστορία που παίρνουμε, ότι όλες οι κατακτήσεις του λαού έχουν γίνει με αίμα, υδρότα και αγώνες συνεχείς. Και αταλάντευτους, ας το πούμε έτσι. Και όταν τεμπελιάζει λίγο ο λαός και μένει πίσω, τσακ, το παίρνουν πίσω. Σωστά. Για να επανέλθουμε λίγο στην απεργία του μετρό και να δούμε και το βίντεο, και θα επανερχόμαστε στη συζήτηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα μετά. Θα ήθελα να τονίσω αυτή τη συστράτευση ουσιαστικά του αντίπαλου στρατοπέδου της Άρσουα Στάξη που πραγματοποιείται τις τελευταίες εβδομάδες, θα έλεγα με ακόμη πιο έντονο τρόπο. Βλέπουμε από τη μία το κράτος και την κυβέρνηση. Προφανώς τους έχει τραβηχτεί και αυτοί από τους τραπεζίτες, έτσι, και το κεφάλαιο το πανευρωπαϊκό, να προσπαθούν να λιδωρήσουν, να καταστήλουν μέσω των μαντρών σκυλών τους
και τις καταλήψεις και τους απεργούς του μετρό, βγάζοντας φήμες με λιδωρίες τύπου ότι είναι ρετυρέ, ας το πούμε έτσι, οι εργαζόμενοι του μετρό, ότι όταν απεργούν δηλώνουν και αρρώστια ταυτόχρονα προκειμένου να πληρώνονται, προσπαθώντας να απαξιώσουν τον αγώνα τους, με λίγα λόγια, προσπαθώντας να απαξιώσουν τους καταληψίες, λέγοντάς τους ότι είναι τρομοκράτες, κέντρα ανομίας, τους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους. Προσπαθούν με λίγα λόγια να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα. Τι έχουμε το κράτος αυτό να κάνει και διώξεις, να προβαίνει σε συλλήψεις, να ασκεί διώξεις κακουρηματικού χαρακτήρα, να καταστέλει διαδηλωτές. Απ' την άλλη, έχουμε το παρακράτος, στο δεύτερο πόλο, ας το πούμε έτσι, τη φασιστική συμμορία, τη Χρυσή Αυγή ουσιαστικά, γιατί αυτή έχει το μονοπόλιο πλέον του φασισμού, να σκοτώνει μετανάστες όπως τον Πακιστανό εργάτη, να σκοτώνει Έλληνες εργάτες, να χτυπάει και να καταστέλει αντί για το κράτος, το παρακράτος πλέον, τους εργάτες, γιατί τους εργάτες χτυπάει ο φασισμός. Αυτό έκανε πάντα, χτύπαγε τους εργάτες, δεν ήταν θέμα φύλου, χρώματος κτλ. Χτύπαγε τους εργάτες για λογαριασμό κάποιων συμφερόντων. Και ο τρίτος πόλος είναι τα ΜΜΕ, οι τρεις πόλοι πιο ξεκάθαροι, ας το πούμε έτσι, που βλέπουμε όλα τα παπαγαλάκια να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα, ας πούμε, κατά μέτωπο ενάντια και στους απεργούς του μετρό, πραγματικά με κατάπτυστο τρόπο, προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσουν ένα κλίμα ενοχοποίησης και να ρίξουν στο μάτι της κοινής γνώμης όλους αυτούς τους αγώνες ως αγώνες όχι πολύ σημαντικούς, απαξιωμένους από το περιεχόμενό τους κτλ. Και καθώς ρίχνουν τη λάσπη τους, παράλληλα ξέρουν να λένε στο τέλος, φυσικά όμως η απεργία είναι ανεφέρετο δικαίωμα. Είναι ιερό δικαίωμα. Ναι, στάξει τα μάτια. Δεν τους πιάνει, ναι. Είναι ολόκληρο θεσμός. Έχουν τόσο πολύ συστρατευτεί απέναντι στους εργαζόμενους του μετρό, που μόνο όταν κανείς είναι αλληλέγγυος και πάει και παραβρεθεί εκεί, θα δει μπροστά του πάρα πολύ ζωντανά και καθαρά αυτή την συνωμοσία. Συνωμοσία δεν έχει άλλο όνομα. Να μας έχει ο Αντένα με τον προοδευτικό σε εισαγωγικά Παπαδάκη στημένους. Στημένους λέω να μας έχει, γιατί είμαστε και αλληλέγγυοι εκεί, έτσι. Να μας έχει από το πρωί-πρωί για ώρες όρθιους μέσα στην υγρασία και στο κρύο και να μην σέβεται τους απεργούς και να κάνει κάτι διακοπές επειδή περίμεναν τον Ντινόπουλο, την αυτού εξοχότητα τον κύριο Ντινόπουλο, ο οποίος είναι πολέμιος των απεργιών γενικά, υπέρ του συστήματος που εξυπηρετεί βέβαια, και να μας έχουν ώστε να κουραστούν οι απεργοί εκεί και να απαξιωθούν επίτηδες. Και να λέει ο Ντινόπουλος ότι παίρνουν ψηλά μεροκάματα, ψηλούς μισθούς, τη στιγμή κιόλας που εκεί οι εργαζόμενοι είχαν αποδείξεις ότι η γυναίκα του δούλευε εκεί και όχι με τα ρουσφετάκια υποτίθεται, η γυναίκα του Ντινόπουλου. Γιατί είχαν κατηγορηθεί οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στο μετρό, ότι έχουν μπει με μέσα. Δηλαδή, μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Έχουν μπει με μέσα. Και ποιος τέλος πάντων τους έβαλε με μέσα. Και ποιος κατηγορεί, ο Ντινόπουλος, τώρα κατηγορεί για ρουσφέτη. Ναι, κατηγορούν οι ίδιοι αυτοί οι επίδοξοι σωτήρες πλέον, οι οποίοι βούλιαξαν το καράβι, κατηγορούν ότι σας βάλαμε με μέσα. Δεν πιάνονται. Ξέρουν πάρα πολύ καλά, είναι συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι μεταφορές, όταν κλονιστούν οι μεταφορές, κλονίζεται το σύστημα. Έτσι γινότανε πάντα στην ιστορία. Οι μεταφορές είναι ένας πολύ νευραλγικός παράγοντας της οικονομίας γενικά. Για φανταστείτε, γίνεται ένα αλαλούμ όταν οι μεταφορές δεν λειτουργούν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό τι να κάνουν, έχουν πανικοβληθεί, έχουν συστρατευτεί όλοι από τα πιο προοδευτικά παπαγαλάκια σε εισαγωγικά έως τα πιο αντιδραστικά και επέσχυντα και έχουν την ίδια γνώμη. Τι θα γίνει με τον άνεργο ο οποίος θα τρέχει και θα πρέπει να πηγαίνει με τα πόδια να βρει δουλειά? Τους έπιασε ο πόνος για τον άνεργο. Εκεί του αρπάζουν τη δουλειά από τα χέρια, τον πετάνε έξω χωρίς αποζημίωση, είναι ελαστικές σχέσεις εργασίας και τους έπιασε ο πόνος για τον άνεργο που θα τρέχει και δεν θα έχει συγκοινωνίες. Ποιος τους πιστεύει πια? Λοιπόν, ο λαός ας ξυπνήσει, μην πέφτει στο λάκκο που του ανοίγουνε. Τι θα πει κοινωνικός αυτοματισμός? Η μια ομάδα του λαού κατά της άλλης θα χτυπήσει η καμπάνα, μεγάλη ή μικρή, για οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε επάγγελμα. Δεν υπάρχουν ρετυρέ και κατώτερα και ανώτερα επαγγέλματα και μισθοί. Αυτές είναι τεχνητές διακρίσεις
που κάνει η άρχουσα τάξη. Τελείωσε. Μην πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Φέρανε οι εργαζόμενοι αποδεικτικά στοιχεία, αναγκάστηκαν τα μισθολόγια τους για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Για να πάψει ο εσμός. Για να δείτε σε τι δύσκολη κατάσταση ήρθαν όλοι οι καλοθρεμένοι παπαγάλοι των ΜΜΕ. Σε τι δύσκολη κατάσταση. Λέγανε για 4,80 στο μετρό, για 3,80 στο νησά και για 2,5 και πάνω στο τραμ. Φανταστείτε, ακαθάριστα. 4,800 χιλιάρικα. Και φέρανε άλλα 1,600, 1,100, το πολύ πολύ 2 και κάτι, μεικτά. Και με το ενιαίο θα πέσουν και κάτω από 1,000 τώρα. Μεικτά. Σέβδονται ασυστόλως. Συνειδητά. Να πάμε να δούμε από χθες τα ξημερώματα το βίντεο με τη συμμετοχή των μελών και την συμπαράσταση του κινήματος Δεν Πληρώνω εκεί πέρα και να επιστρέψουμε για να σας πούμε και κάτι που είπε ο Σίμος και Δίκογλου για την απεργία, μια απειλή που εκτόξευσε και να το αναλύσουμε λίγο γι' αυτό. Είστε καλά. Μαζί σας. Ευχαριστούμε. Ο αγώνας δεν είναι δικός μας τώρα. Εγώ προσωπικά 3 χρόνια είμαι στον αγώνα, γιατί με όλο τον εξασφαλισμένο λαό. Και με το κίνημα Δεν Πληρώνω και θα είμαι μαζί τους, γιατί ο κόσμος δεν πληρώνει, δεν έχει να πληρώσει, είναι ξεκάθαρο. Και πέρα εμείς έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα 3 χρόνια. Ευχαριστώ όσοι είσαστε δίπλα μας και το κίνημα Δεν Πληρώνω πάντα δίπλα μας και στο Σύνταγμα τότε στους αγανακτισμένους. Ήταν και κρατούσαμε τα ρολά ανοιχτά και οτιδήποτε χρειαστεί. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βλέπω και ξεσηκώνεται όλη η Ελλάδα στιγμή. Έχω πάρα πολύ κόσμο εδώ. Εχθές το βράδυ είχα μια συνέλευση. Ήταν πάλι το κίνημα Δεν Πληρώνω μαζί μας. Συμπαραστέκονται όλοι στον αγώνα μας. Ο κύριος Χατζηδάκης, αυτός ο διορισμένος υπουργός, γιατί για μένα διορισμένος είναι από την Τρόικα, όλοι αυτοί έχουν υπογράψει τα πάντα να ξεπλύσουν την Ελλάδα. Βγαίνει και απειλεί τον κόσμο. Εγώ προσωπικά εχθές έχω τρία άτομα στο χειρουργείο εχθές και προχθές με την εξαγγελία του Χατζηδάκη ότι θα μας επιτάξει και κάτι τέτοια. Λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι, δεν υποχωρούμε. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο λαός, η σπίθα η δική μας να γίνει φωτιά, να διώξουμε αυτούς τους φασίστες, αυτούς που μας διεξαθλίζουν τον λαό, τον ελληνικό λαό. Εμείς είμαστε εδώ πέρα όπως σε κάθε εργατικό αγώνα. Είναι ο σημαντικότερος αγώνας μετά τον αγώνα της Καλλιουργίας. Οι New York Times γράψανε ότι κάποιος Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μετά τις καταλήψεις στη Βίλα Αμαλίας κλπ. Το επόμενο στόχος είναι τα μαχητικά συνδικάτα. Το συνδικάτο εδώ των εργαζόμενων στο μετρό είναι ένα από αυτά τα μαχητικά συνδικάτα που κρατάει ψηλά τη σημαία του ταξικού αγώνα. Εμείς σαν κίνημα, κομμάτι του εργατικού συνολικότερου κινήματος, θα είμαστε στο πλευρό τους όσο χρειαστεί. Γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο. Οι διαδικασίες πια που έχουν δρομολογηθεί από την Τρόικα και από την Πούντα που βιώνουμε είναι μονόδρομος για αυτούς, αλλά είναι μονόδρομος και για το εργατικό κίνημα. Θα παλέψουμε μέχρι την ανατροπή μέσα από μια γενική απεργία διαρκείας που πρέπει όλοι να συμπραταχθούν. Εδώ σήμερα είναι από όλα τα σωματεία, είναι χαλιβουργοί, είναι κάθε εργαζόμενος. Συνδέονται και σφυριλατούνται ακατάλληλοι δεσμοί αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους. Μια νέα πρωτοπορία γεννιέται και μέσα από τους αγώνες αναδεικνύεται. Θα είμαστε εδώ μέχρι την τελική νίκη. Εγώ είμαι Χάρη Μανώλη, είμαι απολυμμένος και μέλος του ΔΣ Σωματείου της Καλλιουργίας της Ελλάδος. Έχουμε βρεθεί σήμερα εδώ πέρα να συρρήξουμε το δίκαιο αγώνα των εργατών του μετρό. Σαν ένδειξη αλληλεγγύης, όπως και αυτοί μας είχαν στηρίξει κάποτε στο 9 μήνο δικό μας αγώνα, έτσι και εμείς ήρθαμε να δώσουμε το παρόν εδώ πέρα. Είμαστε μαζί με τον Σταματόπουλο και όλους τους εργαζόμενους και θα συνεχίσουμε όποτε χρειαστούν να δίνουμε το παρόν. Της Καλλιουργίας Ελλάδος. Ήρθαμε σήμερα εδώ να στηρίξουμε τον αγώνα στον μετρό όπως στηρίξανε και αυτοί του δικού μας. Πιστεύω ότι πλέον συντονισμένα και πιο δυναμικά ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί ο
ολόκληρος για το εργατικό του δικαίωμα. Ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε μετά το βίντεο από τη χθεσινή πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση έξω από το μετρό το μηχανοστάσιο στα Σεπόλια. Δεν υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας εκεί. Προφανώς τηρούν ακόμη στάσεις αναμονής. Πάντως ο Σίμος Κιαδίκογλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απείλησε ότι είναι η τελευταία μέρα που θα τους αφήσει ανέγγιχτους. Έτσι είχε πει βέβαια και χθες και προχθές. Απειλεί με ότι θα κατέβουν τα ΜΑΤ, θα επιβληθεί ο νόμος, η τάξη κτλ. Έχει κηρυχτεί απεργία παράνομη έτσι κι αλλιώς. Βασικά, όποιος αγωνίζεται πλέον κηρύσσεται παράνομος, δεν είναι κάτι που είτε μας φοβίζει είτε μας προκαλεί κάποια εντύπωση. Και από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι. Έχουν καλέσει και μια συνέλευση αυτή τη στιγμή γίνεται η συνέλευση εκεί πέρα. Υπάρχουν και εκπρόσωποι του κινήματός μας για να παρακολουθήσουν αρκετοί. Είναι σημαντικές ώρες αυτές για τον αγώνα. Μετά τις 12 μπορεί να γίνουν και επιθέσεις από ΜΑΤ. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να κατεβάσουν δημήρια στον ΜΑΤ και να γίνει και χαμός. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει ο κόσμος να συμμετέχει, να στηρίξει αυτόν τον αγώνα. Γιατί όσο πιο μαζική απάντηση βρουν, τόσο πιο πολύ θα το ξανασκεφτούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Να πω επίσης, είδαμε και τον Αντώνη τον Σταματόπουλο στο βίντεο να κάνει δηλώσεις, ότι και συγκεκριμένο ο Αντώνης αλλά και όλη η ηγεσία των συνδικαλιστών εκεί του Μετρό έχει στηρίξει και το κίνημα Δεν Πληρώνω και στις διώξεις που είχαμε, έχουν παραστεί στις δίκες ως συμπαράσταση, αλλά και στο Σύνταγμα, την εποχή των αγανακτισμένων, όπου μαζί με το κίνημά μας κρατούσαμε ανοιχτά τα ρολά του Μετρό του Συντάγματος, προκειμένου να μην εγκλωβιστεί ο κόσμος στην πλατεία όταν γίνονται οι επιθέσεις με τα χημικά και τα γκλομπ. Ουσιαστικά έχουν σφυριλατηθεί δεσμοί αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ μας και γι' αυτό προσφέρουμε και χωρίς κανέναν όρο και καμία αμφιβολία την αμέριστη παράστασή μας και σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν. Και θα προσπαθήσουμε να, και μέσω της δράσης μας στα μέσα μεταφοράς που είναι συνεχής και διαρκής τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε και πάρα πολλούς συναγωνιστές από κάθε μέσο, και από την ΕΘΕΛ και από τον ΟΑΣΑ και από τον ΟΣΕ και παντού. Θα προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να επεκταθεί αυτή η απεργία και στα άλλα μέσα και να αποτελέσει την απαρχή μιας γενικευμένης απεργίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για αυτό το ζήτημα. Ότι ο κόσμος πρέπει να στηρίξει όντως αυτό που είπε η Σιλία, οπωσδήποτε τον αγώνα αυτό. Δεν είναι ξένος αγώνας προς τον κόσμο, είναι αγώνας δικός του. Είναι μια απεργιακή κινητοποίηση με μεγάλη βαρύτητα και τον αφορά άμεσα. Μην βλέπει αποσπασματικά τα πράγματα. Και να βάζει το μυαλό του να δουλεύει, να βλέπει κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Την σκέψη που κάνουν όλοι του αντίθετου στρατοπέδου, την σκέψη που έχουν πίσω, στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Να μπορεί να το βγάζει στην επιφάνεια και να καταλαβαίνει, να κατανοεί. Γιατί η άγνοια και ο φόβος είναι δύο κύρια όπλα του συστήματος να χειραγωγούν το λαό. Αυτά είναι τα κύρια όπλα. Αν βγάλουμε τις μπάρες από τα μυαλά μας, θα δούμε καθαρότερα μπροστά. Και αν πετάξουμε τα γυαλιά μας, τα μη ταξικά, τότε επίσης θα δούμε πάρα πολύ καθαρά. Λοιπόν, γι' αυτό να υποστηρίξουμε όλη αυτή την απεργία, για να γενικευτεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι ο μονόδρομος ο δικός μας. Να σας πω κάτι άλλο χαρακτηριστικό, να μην μακρηγορώ. Ο κύριος Βορύδης ο Τσεκουράτος, παλιός της ΕΠΕΝ βέβαια, στα νιάτα του βέβαια, γιατί τώρα έχει λογικευτεί και είναι πάρα πολύ σοβαρός μας λέει. Διάδοχος του Μιχαλολιάκου, έτσι. Ναι, ξέχασε το παρελθόν και θέλει να το ξεχάσουμε και εμείς επιγόντως. Δεν ξεχνιέται, δεν έχουμε ιστορική αμνησία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κύριος Βορύδης όταν ήταν υπουργός των μεταφορών και έκανε και τον φοβερό αυτό νόμο, τον χουντικό του Βορύδη, για τα διόδια, θα ξέρετε όλοι, που και να μην υπάρχει ο τροχαίος παρών μπορεί να σου στείλουν την κλίση στο σπίτι σου. Τέλος πάντων, ο κύριος Βορύδης, θέλοντας να πει ότι είναι στο πλευρό των εργαζόμενων του Μετρό, είπε ότι εντάξει το ενιαίο μισθολόγιο βέβαια πρέπει να καθιερωθεί και να εφαρμοστεί σε όλους, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια αναστολή της εφαρμογής του, η οποία κιόλας δεν έχει λήξει ακόμη, είναι μέχρι το Μάρτιο υποτίθεται και το παραδέχτηκε κιόλας, γιατί ο πρόεδρος του Σωματείου Σταματόπουλος το είπε στο Βορύδη σε μια συνέντευξη που του παίρνανε. Λοιπόν,
Υποτίθεται ότι τους υποστηρίζει. Υποτίθεται. Στα μάτια του. Είμαστε στα μάτια του. Δηλαδή, τι κάνουν τώρα οι βουλευτές μεμονωμένα και άλλοι βουλευτές. Εγώ σας υποστηρίζω, αλλά υπογράφω τα μέτρα όταν έρχονται προς ψήφιση. Πώς σας υποστηρίζω μεμονωμένα για να βγάλω την ουρά μου έξω και να με θυμηθείτε στις επόμενες εκλογές να μου ρίξετε την ψήφο, γιατί εγώ σας υποστήριξα. Δεν μας ενδιαφέρει αν μας υποστηρίζετε. Δεν μας ενδιαφέρει στα παλιά μας τα παπούτσια. Αυτά είναι λόγια έπαιρα πτερόντα που λέγανε και οι αρχαίοι μον πρόγονοι, τα οποία είναι άχρηστα, δεν μας ενδιαφέρουν, οι πράξεις μας ενδιαφέρουν. Και να τα αφήσουν αυτά τα τύπια. Δεν πείθουν κανέναν. Είσαστε απέναντι. Η στρατηγική του να αποδίδεται οι ευθύνες από τους κυβερνώντες που παίρνουν τις αποφάσεις σε κάποιον εχθρό αόρατο, αόριστο, που είναι πάνω από εμάς και μας εξουσιάζει, αλλά δεν μπορούμε να τον ακουμπήσουμε και δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Τρόικα σου λέει. Κάτι άειλο ρε παιδί μου, δηλαδή δεν έχει πρόσωπο, είναι η Τρόικα. Μπορεί να σου λένε ονόματα τύπου Ντράγκη, ο ένας, ο άλλος, ο Τόμσεν κτλ. Αλλά εντάξει, λες αυτοί οι άνθρωποι είναι, και αυτούς ακόμη τους θεωρείς άειλους ανθρώπους. Είναι και περαστική, αλλά. Τους θεωρείς θεσμούς περισσότερο παρά ανθρώπους. Ή σου βγάζουν κάποιες λέξεις καινούργιες, περίεργες που ναι. Δεν μπαίνεις στον κόπο να ασχοληθείς, να τις καταλάβεις. Είναι επικοινωνιακό τρίκ και ισχυρό και πιάνει, θα έλεγα. Ο Χιούγκερ δεν είναι επιπλέον, άλλαξε. Ναι. Υπάρχει άλλο στο πόδι του. Αλλάζουνε. Αυτό θα λέγαμε ότι αυτή η καλλιέργεια του είναι κάποιοι φυσικοί κανόνες οι οποίοι τα ορίζουν αυτά. Κάποια είναι σαν φυσικά φαινόμενα αυτά που συμβαίνουν. Είναι που πολλές φορές τον λαό τον αποδιοργανώνουν και τον αφήνουν άναυδο μπροστά στις εξελίξεις και άφωνο. Θα πρέπει όμως, γι' αυτό και ο Βορύδης λέει, πιστεύω είναι στρατηγική κεντρικά σχεδιασμένη, ότι κάποιοι άνθρωποι που θα μπορεί να προσωποποιούνταν ίσως από τον κόσμο, ο Βορύδης, ο Χατζηδάκης κτλ., να πούν 2-3 καλά λόγια, ο λαός να πει εντάξει, μωρέ, αναγκάζονται οι άνθρωποι και το κάνουν, και να ρίξει πάλι τις ευθύνες στον αόρατο εχθρό, που εκεί μένει αποσβολωμένος τελείως. Δηλαδή, νομίζω είναι συνηθή στρατηγική. Ενώ ανήκουν στο ίδιο κόμμα, ο Βορύδης με το Χατζηδάκη, λένε δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο Βορύδης λέει να το κοιτάξουμε, γιατί βέβαια δεν μπορεί ένας που έχει 20 χρόνια οδηγός και ένας που έχει 10 χρόνια να αμείβεται με τον ίδιο τρόπο. Και μάλιστα λέει με αυτό το νομοσχέδιο τώρα, δηλαδή, το ενιαίο, τι γίνεται. Αυτός που δουλεύει 20 χρόνια θα έχει λιγότερες αμοιβές, έτσι έλεγε το πρωί. Δηλαδή τόσο άδικο είναι. Τι λες βρε Καραγκιόζη, τόσο άδικο είναι. Να πάρεις τα πόδια σου να κάνεις κάτι, αλλά τι περιμένουμε από τους φασίστες. Οι φασίστες είναι στιλογάτες του συστήματος, που φόρεσε άλλη προβιά και μας το παίζει δήθεν δημοκράτης. Της κακιάς ώρας βέβαια δημοκράτης, της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει και τον Άδωνη παρέα. Μη μας θυμώνουνε, μας εξοργίζουνε. Μας εξοργίζουνε στην κυριολεξία. Έτσι πρέπει ο λαός να οργιστεί από μέσα του. Τι έχει πάθει. Πρέπει να οργιστεί, να γεμίσει οργή από την κορφή ως τα νύχια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που έχει να χάσει ο λαός σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Της απίστευτης οικονομικής κρίσης. Τελείωσε. Τον τελειώσανε. Θα πάει αμαχητή. Θα τα παραδώσει όλα και την αξιοπρέπειά του. Αναφέρθηκε θα σηκώσει το κεφάλι, τελείωσε. Αναφέρθηκε στους φασίστες και νομίζω ότι είναι κατάλληλη πάσα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, που έχει να κάνει με το φασισμό, έχει να κάνει με τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος. Σημαντικές κινητοποιήσεις θα έλεγα, εκεί που φαινόταν ότι υπάρχει μια κάμψη στο αντιφασιστικό κίνημα. Γίνονται πρωτοβουλίες με τον υποκειμενικό παράγοντα φυσικά να παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως βλέπουμε. Μπορεί οι αντικειμενικές συνθήκες να είναι όριμες για την ανάπτυξη και του φασιστικού και του αντιφασιστικού κινήματος, αλλά ο υποκειμενικός παράγοντας είδαμε ότι αν δεν υπάρχει, ενώ είναι αντικειμενικές συνθήκες όριμες, μπορεί να μην εμφανιστεί αυτό το κίνημα ποτέ. Είτε το ένα είτε το άλλο. Χωρίς φυσικά να τα εξισώνω ή να συμψηφίζω πράγματα. Είδαμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα συλλογικό, μαζικό, πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και μικροκομματικές, αντιφασιστικό κίνημα. Η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε, η πορεία και συναυλία στις 19 του μήνα το Σάββατο, πραγματικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, συνεισέφερε σημαντικά. Είδαμε πάνω από 10.000 διαδηλωτές, 10 με 15.000 πρέπει να ήταν. Πραγματικά πιστεύω αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν και περισσεύουν έτσι και οργανωθούν σωστά και έχουν μια σωστή στρατηγική και σχέδιο και σωστό στόχο,
ώστε να εξαλείψουν το φασισμό. Καλά, από τη σίγουρα. Χώρα. Να τον κλείσουν πάλι στις τρύπες του, έτσι. Δεν έχει φτάσει ακόμη στιγμή που η μόνη λύση είναι η φυσική εξόντωση. Θα λέγαμε ότι ή του ενός ή του άλλου στρατοπέδου. Δεν έχουμε μια εμφυλιακή κατάσταση ακόμη, αν και είμαστε εμπόλεμοι για μένα κατάσταση. Πιστεύω ότι ακόμη με ιδεολογικά μέσα και πολιτικά μπορείς να αντιμετωπίσεις τον φασισμό. Δεν έχει ξεπεράσει αυτό το ωριακό σημείο δηλαδή που έχει ξεφύγει πλέον τελείως η κατάσταση και θα αντιμετωπίσουμε φαινόμενα εμφυλιακά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί οι φασίστες τώρα χρησιμοποιούν τη δικαιολογία ότι μάχονται για την κοινωνική αλληλεγγύη, ας πούμε. Δηλαδή εξ ονόματος αυτού κάνουν ό,τι κάνουν. Και εντάξει, εννοείται ότι χτυπάνε πάντα τα πιο φτωχά στρώματα κτλ. Το θέμα είναι ότι σε κάθε γειτονιά, άμα αντιτάξουμε εμείς αυτό που υποτίθεται σκαρφίζεται, αυτό που χρησιμοποιούν αυτοί σαν δικαιολογία ότι κάνουν, για να σπείρουν μίσος και ξέρω, βία παντού, είναι να αντιτάξουμε αυτό που λέει και το κίνημα των πληρώνων. Δηλαδή η αλληλεγγύη, παντού η στήριξη εργατικού κινήματος, των αγώνων και όλα αυτά. Και υποτίθεται για να έρθει η ανατροπή, δεν περιμένουμε ξαφνικά από το πουθενά να έρθει η ανατροπή και μέχρι τότε θα περιμένουμε τον κόκκινο Μάη που λέμε κιόλας. Ναι. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να βγάλουμε όλες αυτές τις έννοιες και τις αξίες τις οποίες το σύστημα έκανε ό,τι μπορεί για να τις θάψει. Δηλαδή να ξεχάσουμε τον ατομικισμό μας και να αντιτάξουμε την αλληλεγγύη και το σεβασμό και όλα αυτά, τον αγώνα και τη στήριξη. Το δόγμα του ωφελημισμού, έτσι κι αλλιώς, είναι ένα από τα κυρίαρχα δόγματα του καπιταλισμού και του φιλελεύθερου τρόπου σκέψης, που έχει κυριαρχήσει, θα έλεγα, ότι ο καθένας, αν κοιτάξει το ατομικό του συμφέρον, τότε μια κοινωνία μονάδων, οι οποίες κοιτούν το ατομικό του συμφέρον, θα επιτύχει ένα επίπεδο κοινωνικού συμφέροντος μεγάλο. Πράγμα το οποίο έχει διαψευστεί στην πράξη καταφανώς, το βλέπουμε αυτό. Αποτελεί ένα σφάλμα σύνθεση, θα λέγαμε, όπως λέμε και στα οικονομικά. Δηλαδή ότι το άθροισμα των ατομικών επιδιώξεων δεν σημαίνει ότι μεγεθύνει και τη συνολική επιδίωξη μιας κοινωνίας. Είναι κάτι διαφορετικό το ένα με το άλλο. Και αυτό το βλέπουμε καταφανώς στις μεγάλες ταξικές διαστρωματώσεις που υπάρχουν, στη μεγάλη φτώχεια, στη μεγάλη εξαθλίωση που έχει επιτευχθεί, παρότι ο κόσμος είχε κατά βάση ωφελημιστικά κίνητρα στη ζωή του. Ποτέ δεν ξεκίναγε από τις ίδιες αφετηρίες ο ένας με τον άλλον. Ένας εργάτης φτωχός που γεννιόταν σε μια εργατική φτωχή οικογένεια δεν είχε ποτέ τα ίδια εχέγγυα και δεν ξεκίναγε ποτέ από την ίδια αφετηρία με κάποιον πλούσιο, ο οποίος είχε και την δυνατότητα να σπουδάσει κτλ. Αυτή η κοινωνική αδικία αναπαραγόταν από γενιά σε γενιά και φυσικά η οικονομική ολιγαρχία συνέχισε να κάνει τη δουλειά της, έτσι να αναπαράγει και να βγατεύει τον πλούτο και να αυξάνει την ανισότητα μεταξύ των τάξεων ουσιαστικά. Για το φασισμό όσον αφορά γι' αυτό, πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ κρίσιμη στιγμή. Το κίνημά μας, σαν παρένθεση να πω ότι, και θα το αναφέρουμε και αργότερα, ουσιαστικά θέλοντας να περάσει το μήνυμα ότι η θεωρία με την πράξη πρέπει να είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή να συνυπάρχουν στη δράση και διαλεκτικά να συνδέονται ώστε να βγαίνει μία προς τα έξω υψηλότερο επίπεδο πολιτική, ας το πούμε έτσι. Κάνει και ένα σεμινάριο την Παρασκευή με θέμα τη δημοκρατία της Βαϊμάρης και την άνοδο του φασισμού. Πάρα πολύ διδακτικό και επίκαιρο, θα λέγαμε, το θέμα. Πραγματικά, αν και δεν τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε απλά διαβάσει ή ακούσει κάποιοι από εμάς, θυμίζει η εποχή που ζούμε, εποχές της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, ένα μεταχμιακό στάδιο πραγματικά που έκρινε το μέλλον, θα έλεγα, ολόκληρης της σοσιαλιστικής επανάστασης και την αποτυχία του τελικά της σοσιαλιστικής επανάστασης και την εγκαθίδρυση φυσικά του φασισμού, ο οποίος αποτέλεσε το μεγαλύτερο εχθρό ενός σοσιαλιστικού, μιας σοσιαλιστικής επόμενης ημέρας, ας το πούμε έτσι. Αυτά τα σεμινάριο θα γίνει την Παρασκευή στις 8 η ώρα, στο Καθατζόγλου 5. Είστε όλοι προσκαλεσμένοι, είναι ανοιχτή συζήτηση. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να συνεισφέρετε κι εσείς σε αυτή την κουβέντα. Είναι πολύ σημαντικό να ανατρέξουμε στην ιστορία και να ανατρέχουμε διαρκώς, μικρή και μεγάλη. Καφταντζόγλου 35 στα γραφεία μας. Ναι, είναι αυτό. Δεν έκανα λάθος. 35.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως να ανατρέφουμε στην ιστορία για να βγάζουμε τα συμπεράσματα και τα μαθήματα, όχι οι στήρες γνώσεις να αποκτώνται. Γιατί πολλές φορές επαναλαμβάνεται η ιστορία σαν μια φάρσα, κακοστημένη κιόλας, και είναι κακό αυτό. Απλώς πρέπει να βγάζουμε τα μαθήματα. Ένα νέο άτομο, 26 ετών, ο Πακιστανός, σφάχτηκε στη μέση του δρόμου σαν τραγή, ύπουλα, χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως. Πήγαινε στη δουλειά του, στο φούρνο δούλευε. Λοιπόν, και επειδή είχε άλλο χρώμα από το χρώμα αυτό των αρίων, το κατάξανθο της Χρυσής Αυγής, παρεξηγήθηκαν αυτά τα δυο παιδιά και αυτά, παρασυρμένα. Λοιπόν, παρεξηγήθηκαν, γιατί δήθεν η πρώτη τους δικαιολογία, η οποία βέβαια κατέρευσε, γιατί ήταν αστεία και γελία, ήταν ότι το ποδήλατο, το κακόμοιρο το ποδήλατο, τους έκλεινε το δρόμο. Έκλεινε το δρόμο ένα ποδήλατο, με ένα φτωχοδιάβολο, σε δύο άλλους εκεί παρασυρμένους, να τους πούμε, για να μην θυμώσουμε πολύ. Στα σπίτια των οποίων βεβαίως βρεθήκανε φυλάδια και λοιπά, κάποιου κόμματος που είπαν τα παπαγαλάκια κατά πληροφορίες, να μην πούνε και εκτεθούνε, είναι της Χρυσής Αυγής. Διάφορα όπλα, δεν δώσαν έκταση μεγάλη αν θυμάστε. Και τους έκλεινε λοιπόν το ποδηλατάκι, τη μηχανή, και σηκώθηκαν και τον έσφαξαν σαν τραγή στο δρόμο. Πολλές φορές σε φασιστικές οργανώσεις παρακρατικές είναι και ένας τρόπος για να ανεβαίνει στην ιεραρχία αυτό, να δείχνει την πίστη σου, ναι, στην οργάνωση, να κάνει μια δολοφονία μετανάστη, ώστε να αυξηθούν οι προοπτικές σου μετά. Και μάλιστα με μαχαίρι, ο ένας, τόσο άναθρα, ο ένας από μπροστά στο στήθος, του έδωσε τη χαριστική βολή, και ο άλλος από πίσω, στη μέση. Δεν τους έφτανε το ένα. Λοιπόν, αυτοί, αν ακούσατε και ένα λόγο κάποτε, μέσα στο ίντερνετ το είδα, του Κασιδιάρη, σε μια από αυτές τις τελετές και τις συγκεντρώσεις τους, ανέφεραν τον Κρυπτία. Λοιπόν, αυτοί όταν στην αρχαία Σπάρτη, δεν είναι καλά οι άνθρωποι. Στην αρχαία Σπάρτη λοιπόν, οι Σπαρτιάτες, οι νεαροί, για να ανδρωθούν και να έχουν την εκτίμηση των συμπολιτών τους, περίμεναν ύπουλα βέβαια, έναν ύλωτα, ύλωτα, και μάλιστα κατά προτίμηση να ήταν και πιο εύρωστος, ακόμη καλύτερα, θα ήταν τον μπράβο μεγαλύτερο, και τον καθάριζαν, τον σκότωναν. Και έτσι ανδρώνονταν. Και το έχει αυτό αναφέρει. Είναι το ίδιο το πράγμα. Αναφέρει, αυτό το εσχρό πράγμα, έτσι δεν είναι, το έχει αναφέρει, και φαίνεται το ίδιο του θεωρούν και τους μετανάστες. Ήλωτες τους θεωρούν. Τους θεωρούν έτσι, σκλάβους. Να καθαρίσουμε και κανένα, να μας πει και κανένα μπράβο, κανένας αρχηγός. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί το ανέφερε τυχαία. Λοιπόν, ήταν πολύ ελπιδοφόρα αυτή η διαδήλωση που έγινε και η συγκέντρωση. Και μάλιστα που παρεμβλήθηκε και αυτό το περιστατικό και έτσι δυνάμωσε την οργή του κόσμου. Καλό ήταν να μην παρεμβαλόταν βέβαια. Ρε, και μάλιστα ήταν πολύς ο κόσμος, ανέλπιστα δηλαδή πολύς, άρα σιγά σιγά ο κόσμος συνειδητοποιεί, όχι μόνο οι οργανωμένες δυνάμεις, αλλά και οι συνειδητοποιημένες. Βλέπει ότι έρχεται κοντά του. Η ανάσα του τέρατος αυτού του Σιχαμερού φτάνει κοντά στο πρόσωπό του και έτσι αρχίζει να ξυπνάει λίγο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσει και να έρθει σε επαφή με την ιστορία, τα ιστορικά γεγονότα συγκεκριμένα. Γιατί του τα αποκρύπτουν επιμελώς. Λένε δεν έχουμε σχέση με τον ναζισμό εμείς, εδώ έχουμε Ελλάδα, είναι άλλο, είμαστε άλλοι άνθρωποι εμείς και άλλο ήταν αυτό εκεί. Ο χαιρετισμός αυτός τι είναι? Λέει για να, εδώ αυτά τα χέρια μπορεί, λέει ο Μιχαλολιάκος, να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά. Δεν τους πιάνεις. Λοιπόν, τέλος, είναι μια χολέρα η οποία απλώνεται. Πρέπει να την ψεκάσουμε, να την εξουδετερώσουμε. Με ποιο τρόπο? Με τη δική μας παρουσία και δράση. Όσο αφήνουμε χώρο, τόσο αναπτύσσεται και διαδίδεται αυτή η αρρώστια πια που λέγεται χολέρα. Η οποία είναι βεβαίως, δεν είναι απλώς μια αρρώστια που μεταδίδεται έτσι. Είναι ο στυλοβάτης, είναι το ένα πόδι πλέον, το πιο γερό να πούμε, που στηρίζεται το σύστημα το ίδιο. Το κουτσό πλέον. Σε περιόδους ανικανότητας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Της παλιάς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, έτσι όπως την ξέρουμε, έτσι δεν είναι.
Ο φασισμός έτσι κι αλλιώς και ο ναζισμός ποτέ δεν επιδίωξε αλλαγές συστήματος κοινωνικής οργάνωσης. Καθαρά με ταξικό κριτήριο αντιμετώπιζε το. Μα ήδη πέφτουν οι μάσκες. Δεν μπορούν, πόσο θα ζοριστούν να δίνουν πατατούλες και να κοιμίζουν το λαό. Πόσο. Ή να πηγαίνουν τη μια γιαγιά να πάρει τα λεφτά της. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι κατά των μεταναστών οι Ναζί. Δεν είναι καν νεοναζί οι Χρυσαυγίτες. Είναι Ναζί ακριβώς, δηλαδή ξεπατικοτούρα. Δηλαδή και τα κείμενά τους της εφημερίδας τους. Τα παλαιότερα. Ύμνους προς το Χίτλερ. Μιλάμε ξεπατικοτούρα τελείως. Δεν είναι κάτι άλλο. Ως καχεύτη, πολλά δεν έχει σημασία. Είναι επικίνδυνη εξίσου. Δεν είναι μόνο εναντίον των μεταναστών ή λαθρομεταναστών όπως λένε αυτοί. Είναι εναντίον των οποιονδήποτε διαφωνούν ιδεολογικά, των κομμουνιστών, των ομοφυλοφίλων, των εργατών στο σύνολό του. Όποιον δεν είναι φασίστες, με λίγα λόγια. Καλλιτέχνες, ιδιωτικές παραστάσεις. Το θέμα είναι ο κόσμος να καταλάβει ότι, ότι υπάρχουν αυτά τα ιστορικά, αλλά να τα καταλάβει στην πράξη, στη ζωή του. Ναι, δηλαδή, σωστά. Και σημαντικό ήταν, πιστεύω, ότι του Σαββάτου την πορεία, που ήταν με πάρα πολλές οικογένειες, αν παρατηρήσατε. Ναι. Πολλά παιδάκια, μάλιστα μωρά. Και πολλούς μετανάστες, έτσι. Mm. Πάρα πολλούς. Πολλούς μετανάστες, αλλά και το γεγονός ότι κατεβαίνει μια οικογένεια είναι. Το σημαντικότερο. Σε μια τέτοια διαδήλωση κιόλας που ο άλλος στο μυαλό του μπορεί να φοβάται λίγο. Δηλαδή ναι, μπορεί να μου την πέσουν ματ, φασίστες, οτιδήποτε. Ναι, υπερεύει του φόβου του φασίστα και του ματά, του χημικού, και έφερε το μωρό με το Μάρσι προς την πορεία. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Γιατί συνειδητοποίησε πόσο. Έχει μπει στο σπίτι της, στο σπίτι σου πλέον. Γιατί πλέον πρέπει όλοι να πάρουμε θέση. Δεν υπάρχει μέση λύση στο φασισμό ή μέση ιδεολογία ή είσαι φασίστας ή είσαι αντιφασίστας. Δεν υπάρχει μέση, δηλαδή δεν υπάρχει εντάξει μωρέ καλή είναι και ξένη αλλά και όξω από εδώ ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ή τάσεις με το μέρος του φασισμού ή με το αντίθετο. Πρέπει να πάρεις καθαρή θέση. Πιστεύω ότι και με τη δράση του το κίνημά μας, το κίνημα δεν πληρώνω, την καθημερινή όπως είπαμε. Ουσιαστικά κόβει αυτό τον ομφάλιο λόρο της Χρυσής Αυγής με την κοινωνία, προσφέροντας την αλληλεγγύη που χρειάζεται ο κόσμος, προσφέροντας και μέσω του κοινωνικού ιατρίου που με φτιάξει, της τράπεζας αίματος, μέσω των επανασυνδέσεων ρεύματος των καθημερινών και μέσω όλων μας των δράσεων που αποσκοπούν ουσιαστικά στην κοινωνική αλληλεγγύη, στο κοινωνικό όφελος κτλ. Οπότε πιστεύω. Μπλοκάροντας τους υποδοχείς, για να το πούμε έτσι ιατρικά, που συνδέει τη Χρυσή Αυγή με την κοινωνία και μπαίνοντας εμείς εκεί, θα αποκόψουμε αυτή τη σχέση που υπάρχει. Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό, να συγχαρούμε αυτό τον ταξιτζή που είχε το θάρρος της γνώμης του, είχε την έπαρση αυτή, ψυχική, να το καταγγείλει. Δεν είναι λίγο πράγμα. Καθόλου λίγο, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ κομβικό αυτό που συνέβη. Πρώτη φορά ένας άνθρωπος σηκώνει το κεφάλι ψηλά. Δεν υπολογίζει τις πιθανές συνέπειες και μπράβο του, έτσι, και καταγγέλει το γεγονός. Και μόνο έτσι, και βέβαια και άλλοι άνθρωποι γύρω, οι οποίοι βέβαια βγάλανε, οι φασίστες βγάλανε την πινακίδα, αλλά δεν έχει σημασία, περιέγραψαν τη μηχανή και έτσι τους πιάσανε παραπέρα στο Σύνταγμα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται αυτές οι καταγγελίες, να μην φοβάται ο κόσμος, όσο δεν φοβάται, τόσο κατακτάει έδαφος. Κατά του φασισμού, κατά αυτής της μάχης. Ανακοίνωσε και η Ελλάς το νέο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας ενάντια της ρατσιστικής βίας. Εδώ γελάμε. Εδώ γελάμε, λοιπόν, αλλά δεν τους παίρνει. Εδώ γελάμε. Σύντομο ανέκδοτο από τα πολλά. Πιστεύω ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να θεσμοθετήσουν ένα σώμα το οποίο θα παρεμβαίνει, ώστε να μην αναπτυχθεί το αντιφασιστικό κίνημα, να λένε ότι εδώ παρεμβαίνει η αστυνομία. Και τα διαλύουν όλα. Λαός που θέλει να παρέμβει σε αντιπορίες, ας πούμε, σε αντιδιαδηλώσεις κτλ. Απομονωμοποιείται από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το σώμα. Δηλαδή, εγώ έτσι το ερμήνευσα, σαν πρώτη ανάγνωση, γιατί δεν έχω δει τη δράση της ακόμη. Σίγουρα κάπως. Αλλά εντάξει, είναι για να γελάς. Όχι μόνο αυτό, εγώ πιστεύω, ότι μέσα τους το σύστημα αυτό. Αισθάνονται ότι απειλούνται από τη Χρυσή Αυγή. Και το ανάποδο, το κουτσό το στραβό και το ανάποδο. Έχει μια φοβία γιατί, ότι θα πάρει μπάλα και αυτούς. Θα μου πεις, αυτοί δεν είναι στο ίδιο σύστημα. Και οξύνονται τα πράγματα δηλαδή. Και από την αντίθετη μεριά. Το ίδιο σύστημα ήταν και το 36. Από το 32 που άρχισε, μετά από την κρίση την τρομερή αυτή, του συστήματος τότε, που έχουμε πολλά κοινά σημεία, να ξέρετε ότι του χρόνου οι ίδιοι τα θεσμοθετημένα όργανα βγάλανε ότι το 27% της ανεργίας, δεν μιλάμε για τους νέους, εκεί έχει περάσει το 55%, ότι το 27% της ανεργίας θα γίνει 37-38. Θα σπάσει κάθε προηγούμενο, θα ξεπεράσει
τα νούμερα της μεγάλης ύφεσης του 32. Είναι απίστευτα, απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Επομένως, όπως ξέρετε και εκεί, πήρε η μπάλα και πολλούς δημοκράτες, σε εισαγωγικά αστούς. Μαζί με τους κομμουνιστές, τους σοσιαλιστές, τους ομοφιλόφιλους, τους διαφορετικούς, τους καλλιτέχνες και όλους αυτούς τους Εβραίους. Κάθε τι το διαφορετικό. Πήρε η μπάλα και πάρα πολλούς από αυτούς. Επομένως, σκάβοντας το λάκκο μπορεί να πέσουν και αυτοί μέσα. Και έτσι τι να κάνουνε, κάνανε την ανάγκη φιλοτιμία και λένε «Μα δεν κάνουμε και γιατί τα μάτια του κόσμου βέβαια, να δούνε πώς θα μπορέσουν τις ισορροπίες να τις κρατήσουμε, δεν κάνουμε και αυτό το σώμα, να δείξουμε και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε σύγχρονο κράτος και δεν είμαστε του πεταματού. Να δείξουμε ένα τέλος πάντων δημοκρατικό προσωπείο, όχι πρόσωπο, εντάξει». Σίγουρα. Η δύναμη του λαού δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταπολεμηθεί ο φασισμός, ο κόσμος, ο ίδιος. Αυτά που έκανε τώρα. Και τώρα, πραγματικά ο αγώνας ενάντια στον φασισμό είναι και ένας αγώνας ενάντια στο σύστημα που τον καλλιεργεί και στο σύστημα που τον υποθάλπτει. Και όχι μόνο τον υποθάλπτει, πλέον τον έχει βγάλει φανερά στους δρόμους. Δηλαδή δεν τον έχει. Τον έχει νομιμοποιήσει πλήρως μέσω της Βουλής. Το παράνομο του κομμάτι εξακολουθεί να δρά στους δρόμους. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει τίποτα η δράση ουσιαστικά της Χρυσής Αυγής. Ίσα-ίσα με τη χρηματική, με την επιχορήγηση που έχει πάρει, με τη χρηματική ενίσχυση, δυσδύει όλο και περισσότερο στους κόλπους της κοινωνίας, στην επαρχία κτλ. Το βλέπουμε αυτό, ανοίγει πολυτελή γραφεία. Μέχρι και στο εξωτερικό κάνουν. Ναι, μέχρι και στο εξωτερικό. Τους βάλανε τώρα και τους χρυσαυγίτες σε μια ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη. Δεχτήκανε τον δεν ξέρω πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, ποιος θα πάει, ο Κασιδιάς, δεν θυμάμαι ποιος. Αποδεχτήκαν να παραστεί, δηλαδή υπάρχει και ευρωπαϊκή αναγνώριση πλέον και αυτό σημαίνει πολλά. Δείχνει ότι όλη η ευρωπαϊκή άρχουσα τάξη είναι διατεθειμένη να ανεχτεί και να προωθήσει τις φασιστικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη και θα δούμε να ξεφυτρώνουν και στις άλλες χώρες φυσικά. Και σε άλλες χώρες είναι ήδη πιο ανεπτυγμένες, άλλες σε πιο εμβριακό στάδιο, ας πούμε. Αλλά δείχνει μια τάση, έτσι. Παρά τη δίθεν δυσαρέσκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ αναπτύσσεται και αυξάνει τα ποσοστά του, τα ποσοστά της, παρά τα αυτά, τους αναγκαλίζουν. Το θέμα είναι ότι νομίζει κάποιος ότι όταν μπει μέσα στη Βουλή, είναι μια κολυμπήθρα εκεί του Σιλοάμ και ξαχνίζεται, ξεχνάμε το παρελθόν του και έτσι ο λαός, αν έχει ασθενή μνήμη, μπορεί να πιστεί από τα λόγια, από τα λόγια τους, να πιστεί επίσης από τις πράξεις τους, γιατί αυτοί εμφανίζουν τις πράξεις αυτές ως μαγιά, ως τσαμπουκάς, ως αντικαθεστωτισμό κατά φορά. Ναι. Κατά του κεφάλαιου. Όταν σκοτώσει τον Πακιστανό, δηλαδή κατά του κεφάλαιου ότι μπορεί να είσαι μέσος, γιατί δεν έχει φτηνά χέρια εργασίας ο κεφαλαιοκράτης. Να σκοτώσει όλους τους Πακιστάνους. Ποιον δουλεύουν, στην ΑΤΕΣ, στην Αγροτική Τράπεζα, με τις ευλογίες που έγινε η ιδιωτικοποίηση. Για τους εφοπλιστές δεν πήραν θέση στη Βουλή να μην προλογηθούν. Μα είναι η σκοπιλική στήλη του συστήματος. Είναι το τελευταίο χαρτί. Πάμε να δούμε και το βίντεο. Τέλος πάντων, αρκετά ασχοληθήκαμε με δάφτους. Μόνο η δράση του λαού, τίποτε άλλο. Θα ολοκληρώσουμε το βίντεο. Είναι γύρω στα 10 λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι η μεγαλύτερη αντιφασιστική διαδήλωση των τελευταίων ετών. Και αξίζει να τη δείτε. Πακιστανική κοινότητα, οι οποίοι μόλις γύρισαν από την κηδεία του αδερφού του. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ενωμένοι, δίνουμε το δυναμικό παρόν και θα είμαστε πάντα εδώ και πάντα μπροστά. Οδήγησε τους νικητές συμμάχους του δεύτερου παγκόσμιου αντιφασιστικού πολέμου στην υπογραφή του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με τον οποίο διακηρύχθηκαν οι πόλεις των δημοκρατικές και πολιτισμένες. Είμαστε εδώ σήμερα για να πούμε όχι στο φασισμό, να τους πούνε κάτω τα χέρια από τους Αιγύπτιους, κάτω τα χέρια από όλους τους μετανάστες.
Είμαστε εδώ σήμερα για να τους πούμε φτάνει πια! Φτάνει πια! Οι μετανάστες δεν φταίνε στην κρίση που υπάρχει η Ελλάδα. Εμείς οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί συμμετέχουμε σήμερα στη διαδήλωση και το αντιφασιστικό κίνημα. Σε κάθε τάξη, σε κάθε διδακτική ώρα θα παλέψουμε ενάντια στις φασιστικές ιδέες, τον ναζισμό και τις πολιτικές αυτούς. Όλοι μαζί θα χτυπήσουμε τον ναζισμό που προσπαθεί και τον φασισμό και τον ναζισμό. Και τον ναζισμό δεν αφορά μόνο εμάς μετανάστες, αλλά αφορά όλων μας. Αφορά τους ντόπιους και τους μετανάστες. Ο ελληνικός λαός έχει δώσει αγώνα ενάντια στην αριωθή, ενάντια στους διάτες. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Δράματος Ακροάματος, από την πρώτη στιγμή, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που οργανώθηκε από την ΚΕΦΑ. Ο χώρος του πολιτισμού βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο. Η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης μπήκε στο στόχαστρο των συμμοριών, των φασιστικών συμμοριών. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα τέτοιου είδους φαινόμενα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πραγματικά σήμερα νιώθουμε πιο ασφαλείς. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο του λαού. Δεν ξέρετε πώς οι μετανάστες υποφέρουν τόσο πολύ. Φοβία έχει πάει σε κάθε σπίτι από τους μετανάστες. Παίρνω στη Σαντασία, χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή μεγαλειώδη αντιφασιστική αυτή συγκέντρωση. Πρέπει να είναι ένα σταθμό σήμερα στον αγώνα όλου του ελληνικού λαού, των εργαζόμενων, των ξένων και ντόπιων που αυτή τη στιγμή χτυπιόμαστε από το χέρι του φασισμού. Η συνέχεια χαιρετισμό απευθύνει ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το κίνημα Δεν Πληρώνω. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων δεν θα πεθάνει μόνο τσάκης έτων. Χθες ήταν το παλικάρι από το Πακιστάν. Αύριο μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς, με τις βλακίες της κρυπτείας που έχουν τους συγκροσύνους εγκεφαλών τους όλοι αυτοί οι φασίστες. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι το ζήτημα της αντιμετώπισης του φασισμού είναι ξεκάθαρα ένα ταξικό ζήτημα. Και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Το αντιφασιστικό κίνημα, χέρι-χέρι με το εργατικό κίνημα, μπορεί να δώσει τη χαριστική βολή σε όλους τους φασίστες. Είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Θα πρέπει όμως να παλέψουμε σε κάθε γειτονιά, όχι μόνο με αντιφασιστικές πορείες που είναι πολύ καλό που γίνονται, αλλά πρώτα απ' όλα κόβοντας την τροχοδοσία των φασιστών στα λαϊκά στρώματα. Το κίνημά μας, το κίνημα Δεν Πληρώνω, παλεύει, συντέει ρεύματα, έχει ανοίξει ιατρείο αλληλεγγύης, παλεύει δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, ενάντια στα εισιτήρια, στα νοσοκομεία, ενάντια στα χαράτσια. Και έτσι πάρα πολλοί κόσμος που θα ήταν εύκολη φορά στους φασίστες, καταλαβαίνει ότι υπάρχει και η άλλη λύση. Η λύση που λέγεται εργατικό κίνημα, κίνημα όλων των αλληλέγγυων, μέχρι να παλέψουμε να ανατρέψουμε τα μνημόνια, να ανατρέψουμε αυτές τις κυβερνήσεις, γιατί είναι ο καπιταλισμός που γεννάει τον φασισμό. Ούτε στην Αθήνα, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε εδώ επειδή θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν είμαστε αυτό που παρουσιάζουμε στην κοινωνική ενημέρωση. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θίγονται καθημερινά από τα προβλήματα όπως και οι υπόλοιποι. Πιστεύουμε ότι ο ρατσισμός είναι ο πολιτισμός των ιδιωτικών. Στηρίζουμε την εκδήλωση. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι ο φασισμός δεν έχει χώρο ούτε στα γήπεδα. Είσαι εγώ στην πλατεία. Ούτε ο φασισμός, ούτε ο φασισμός. Ευχαριστώ πολύ. Και Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας, Αντασίας Συντονίας Αθήνας. Δεν ήξερα θα έρθει να συναγωνιστές, συναγωνιστές, συναγωνίστρες. Είμαστε όλοι σήμερα εδώ, ενωμένοι σαν μια βροχιά, για να στείλουμε το μήνυμα και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη ότι η Αθήνα ήτανε, θα παραμείνει και θα είναι για πάντα μια πόλη αντιφασιστική. Όσο και να προσπαθούν με φασιστικές συμμορίες και με τις δολοφονίες να τρομάξουν τον κόσμο, δεν θα τον καταλαβαίνουν τέλους και ο Δέντιας και ο Σαμαράς όσες επιθέσεις και να κάνουνε.
στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, στη Βίλα Μαλίας, και να προσπαθούν να μας πούνε ότι εδώ είναι τα κέντρα ανομίας. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά που είναι οι φωνές των δολοφόνων. Είναι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Είναι αυτά που φυλάει η αστυνομία. Δεν θα περάσει αυτή η κοροϊδία. Ενωμένο το κίνημά μας θα δώσει τη δικιά του απάντηση. Μια απάντηση περήφανη. Μια απάντηση ενάντια στο ρατσισμό. 700-800 άνθρωποι που χτυπήθηκαν από τα τελευταία 2 χρόνια και η αστυνομία ανοιχτά στήριγε. Η κυβέρνηση έδωσε άδεια για τους φασίστες για να κάνει και προχτές δολοφονήσανε ο αδερφός μας Λουκμάν Σεσάρ. Αυτή δεν είναι λύση. Λέμε αν ο ταξιτής, αν ο αντιφασίστα, αν κάποιος από εσάς δεν κυνηγούσε, η αστυνομία ποτέ δεν έχει κάνει σύλληψη. Αυτοί ποτέ δεν πήγανε φυλακή. Λέμε και να σταματήσει η κυβέρνηση να δώσει εισαγγέλια για τα παιδιά μας, για τα παιδιά των μεταναστών. Γιατί έχουν δικαίωμα με σεβασμό. Είναι μια χώρα που γεννήθηκε δημοκρατία. Δεν είναι δάσος, δεν είναι ζούγκλα. Να ζούμε, να δουλεύουμε μαζί, τόποι και μετανάστες, για να πάει η χώρα μπροστά. Σήμερα έγινε μόνο η αρχή και τώρα ξεκινάει η μεγάλη πορεία. Ενώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε ό,τι πιο βάρβαρο έχει γεννήσει ο άνθρωπος και η παράνοια, το φασισμό. Μαζί με αυτό αντιστεκόμαστε σε κάθε μορφή αυταρχισμού, σε κάθε μορφή κρατικής βίας, όπως αυτή εκφράζεται. Είναι βέβαιο
ότι αυτό το κύμα αλληλεγγύης και δράσης πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να διωγγωθεί, πρέπει να έχει ένα σαφές μήνυμα. Εκ μέρους καταρχήν όλων των ανθρώπων των 250 και καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, ανθρώπων του πνεύματος. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε μαζί μας εδώ και καλούμε τους υπόλοιπους ανθρώπους του πνεύματος, της δράσης, της δημοσιογραφίας, να μην κολλήσουν ή καλύτερα να μην κολώσουν. Να γράφουν τα πράγματα όσο έχουν. Η είδηση φωνάζει, όπως φωνάζει και η οργή για την πρόσφατη δολοφονία του ανθρώπου που πήγαινε στη δουλειά του, ενός πολίτη, ενός συνανθρώπου μας, ενός εργάτη. Οι φασίστες σκοτώνουν τους εργάτες. Πάντα το έκαναν αυτό. Είναι μαζί μας τα παιδάκια των μεταναστών για να υψώσουν και αυτά τη φωνή τους. Ο λόγος στο Βασίλη Κουκαλάνη. Φίλοι, γεια σας. Με τιμά ιδιαίτερα που είμαι σε αυτή την πόλη σήμερα, σε αυτήν την εξεγερμένη πόλη, για να αντισταθούμε στη φασιστική απειλή. Οι φασίστες είναι κάτι που δεν χρειάζεται να τους φοβόμαστε. Εμείς είμαστε πολύ περισσότεροι. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τις καλές ιδέες, τις ελκυστικές ιδέες. Εμείς κάνουμε τις γιορτές στις πλατείες. Εμείς είμαστε ζωντανοί. Αυτοί για κάποιο λόγο επιστρατευτήκανε και ξεσηκωθήκαν από τα άδυτα και τα αζήτητα της ιστορίας για να μας το τρομοκρατήσουν για συγκεκριμένο σκοπό. Είναι 5, 6, 10 ψυχανόμαλοι φασίστες δολοφόνοι και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από αυτούς. Είναι χρέος μας να βγαίνουμε, να αντιστεκόμαστε και να γιορτάζουμε στις πλατείες. Είδαμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που είχε πολιτιστικά δρόμενα μέσα και είναι σημαντικό και αυτό μια, και ο φασισμός αποτελεί απειλή και για τον πολιτισμό. Δεν είναι λίγα τα φαινόμενα βίας που έχουν παρατηρηθεί και στο χιτήριο αυτό που έγινε και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις και παραστάσεις που οι φασίστες θεωρούν ενάντια σε κάποιες αρχές που πρεσβεύουν και ότι ίσως αποτελούν υπέρμετρη ελευθερία έκφρασης από αυτά που μπορεί να αντιληφθεί το μικρό κεφάλι τους. Λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα του φασισμού. Να το κλείσουμε εδώ, γιατί στους δρόμους θα μείνει ανοιχτό το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον σίγουρα. Να πάμε λίγο στο ζήτημα των δρόμων πάλι. Με ένα πολύ, ως αφορμή θα πάρουμε ένα περιστατικό τραγικό που συνέβη στην Εγνατία Οδό. Ένα ατύχημα, μια καραμπόλα 30 αυτοκινήτων, δεν ξέρω πόσο, δύο καραμπόλες μάλιστα έγιναν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η μία από την άλλη, σε άλλο σημείο της Εγνατίας Οδού. Μιλάμε για ταχύτητες πολλών χιλιόμετρων την ώρα, υπήρχε ομίχλη εκείνη την στιγμή, δεν υπάρχουν φώτα, δεν έχουν προβλεφθεί για την Εγνατία Οδό, δεν ξέρω, το έχουν φάει σε μίζες ή έχουν περικόψει το κόστος, τα φώτα που διαλύουν την ομίχλη, αυτά τα κίτρινα φώτα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες ήταν κατάλληλες ώστε να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο ατύχημα και έγινε με μία γυναίκα νεκρό και πολλούς τραυματίες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μία γυναίκα μεγάλη νεκρή, 72 ετών και 24 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι βαριά. Επίσης μία άλλη γυναίκα, 30, έγκυος, γέννησε σπευσμένα μετά από το ατύχημα. Στους 8 μήνες, δίδυμα. Ευτυχώς πάνε καλά τα παιδιά. Ήταν πολύ σοβαρό το ατύχημα αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό. Η ομίχλη είναι κύριο χαρακτηριστικό της Εγνατίας Οδού. Το εξηγούν ότι την σχεδίασαν πολύ κοντά στη θάλασσα. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ μικρό το υψόμετρο. Μιλάμε για μισό με ένα μέτρο. Κατά άλλους είναι και μισό από την επιφάνεια της θάλασσας. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ υγρασία και ομίχλη πάρα πολλές φορές και συχνά. Επίσης, πλημμυρίζει πολύ συχνά. Φανταστείτε δηλαδή, σχεδιασμοί που έχουν γίνει, ένας δρόμος που στήχησε τα μαλλιοκέφαλα του λαού, εμείς την πληρώσαμε. Και έχουν μπει και πόσα δύο. Και θα την παραδώσουν, αφού τη χτίσαμε εμείς, θα την παραδώσουν βορρά βεβαίως στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Το ξέρουν όλοι. Ζητάνε αγοραστές. Υπάρχουν πολλοί επίδοξοι.
Λοιπόν, και γίνονται ατυχήματα πάρα πολύ συχνά. Εκτός του θέματος της αρκούδας της Δίσμηρης, ένα σωρό αρκουδάκια έχουν πάει υπερβομών και αστειών εκεί, είναι ένα σκάνδαλο πλέον η Εγνατίωδος. Εκτός από τα φώτα που δεν υπάρχουν, ένας της τροχέας αστυνομικός δήλωσε φθαρσός, μπορώ να πω, ότι η Εγνατία Οδός δεν έχει σημείο να παρκάρει κάποιος σε όλη τη διάρκεια της Εγνατίας Οδού. Μόνο σε κάποιο σημείο τους προσανατολίζουν σε ένα φασφουντάδικο, κάτι τέτοιο. Πηγαίνουν όλα προς τα εκεί. Σε όλο το μήκος της Εγνατίας δεν υπάρχει σημείο να παρκάρεις, και έτσι και οι ίδιοι οι τροχαίοι, λέει, αν έχουν μία παράβαση, ένα παραβάτη, τον κυνηγάνε και δεν μπορούν που να τον βάλουν για να σταθμεύσει, να τον πιάσουν. Απίστευτο. Γελιότητα πια. Ντάξει. Γελιότητα που στοιχίζει όμως ζωές, είναι κωμικοτραγικό. Στοιχίζει ζωές και στοίχισε πάρα πολλά λεπτά. Λοιπόν, να εκεί γίνονται τα ατυχήματα αυτά. Εκεί άπειρες. Ντάξει, δεν το συζητάμε. Τα διόδια πλέον έχουν ξεφυτρώσει ως μανιτάρια, ας πούμε, πληρώνονται, χρυσοπληρώνονται και εκεί. Το θέμα των διόδιων είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Ένα ύπουλο θέμα. Οι μεγαλοεργολάβοι ξέρουν και φέρνονται πάρα πολύ ύπουλα. Αν έχετε ακούσει, στο Αιγίνιο αρχίζουν πλέον και λειτουργούν τα διόδια και από τις δύο κατευθύνσεις, ενώ περνούσε ο κόσμος ελεύθερα. Γιατί είχαν γίνει μεγάλοι αγώνες εκεί, στο Αιγίνιο. Βεβαίως, είχαν κάνει κάτι, μια άλλη απατεωνιά. Τι είχαν κάνει? Τα διόδια που είχαν καταργηθεί εκεί στο Αιγίνιο, τα είχαν φορτώσει στα Μάλγαρα, που είναι στη Θεσσαλονίκη μπροστά, που είναι κρατικά. Και έτσι είχαν φορτωθεί εκεί. Πάλι τα ξαναλειτουργούν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι απίστευτη απατεωνιά. Να τονίσω αυτό σημείο. Ναι, επίσης και κάτι άλλο, στη Στυλίδα, το θυμάστε το γνωστό θέμα της Στυλίδας, ναι. Που βγήκε ο κόκκινος βουλευτής, ο πρώην κόκκινος. Τώρα έχει γίνει μπλαβή, προς τον μπλαβή χρώμα. Λοιπόν, βγήκε και έλεγε, και έκανε μάλιστα, πήρε σβάρνα εκεί το διάζωμα και άνοιξε να πηγαίνουν, λέει, οι πολίτες, οι δικοί του, οι ψηφοφόροι εννοούσε, γιατί είναι δήμαρχος εκεί της Στυλίδας. Και μάλιστα τον είχαν ρωτήσει οι δημοσιογράφοι, «Α, τώρα που αρχίσατε, φαντάζομαι θα πρωτοπορήσετε, θα είστε στην αιχμή του δώρατος, δηλαδή στην πρωτοπορία των διοδίων γενικώς». Και αυτός βεβαίως είπε, «Όχι γενικά, εγώ ενδιαφέρομαι μόνο για τους συμπολίτες μου», δηλαδή τους ψηφοφόρους μου, είχε πει τότε, και είχε ανατριχιάσει το Πανελλήνιο, και ότι ενδιαφέρομαι μόνο γι' αυτό. Πήρε λοιπόν τότε κάρτες, οι χαντρούλες των Ιθαγενών, και τα καθρεφτάκια είναι οι κάρτες, τους λέγαμε, τους κρούαμε το εγκόνδωνα του κινδύνου, ότι είναι αυτό μπαμπεσιά και απατεωνιά και δεν πρόκειται να μείνει, και όπως έγινε τώρα. Και το ίδιο έχει γίνει και στο Μόλο. Και στο Μόλο που έχουμε κάνει. Και στο Μόλο έχει γίνει με τις κάρτες. Και για τη Στυλίδα είχαμε προειδοποιήσει τους κατοίκους. Ναι. Συμπονάνε κανέναν οι μεγαλοεργολάβοι? Γιατί πέφτει ο κόσμος στη λούμπα αυτή? Ότι μη σας. Τα δίνουν και τα παίρνουν. Μη σας συγγελούν με τις κάρτες διέλευση. Είναι τρίκ ώστε μετά να σας τις πάρουν μετά από λίγους μήνες. Και στην υποθαλάσσια γέφυρα του ακτίου είχε γίνει το ίδιο πράγμα. Να πούμε ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας, εκεί γύρω από τα διόδια των Μαλγάρων, θα ανοίξουν τα διόδια την Παρασκευή. Σε συνέχεια ανοιγμάτων διοδίων που πραγματοποιούν επιτροπές αγώνων ενάντια στα διόδια σε όλη την Ελλάδα. Το κίνημά μας πρωτοστατεί σε αυτούς τους αγώνες. Άλλωστε, οι μεγαλοεργολάβοι το βλέπουν αυτό και συνεχίζουν να μας στέλνουν τις μηνύσεις τη μία μετά την άλλη. Μία νέα μήνυση ήρθε σήμερα, ναι. Μία νέα δικογραφία σε σχέση με κινητοποίηση στα διόδια του Μοσχοχωρίου, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, έχουμε χάσει το μέτρημα, όπως έχουν χάσει και αυτοί το μέτρημα των κινητοποίησεών μας. Αλλά παιδιά, αυτά είναι ανοιχτά μέτωπα, θα τα αντιμετωπίζουμε τον καιρό που έρχεται. Το κίνημά μας είναι πολύ θεματικό και πλουραλιστικό. Έχουμε εδώ και τον Βασίλη Βαδόπουλο, ένας από τους κατηγορούμενους της μήνυσης. Και έχουμε και φρέσκα νέα από το μετρό. Α, ωραία. Εντάξει, παρακαλώ. Εντάξει, ζωντανή. Εγώ. Από τη συνέλευση του μετρό κατευθείαν. Λοιπόν. Κάτσε εδώ στο Ναι.
Να πάρουμε μια ανταπόκριση και τι έγινε στη συνέλευση του Μετρό. 6 ώρα ξεκίνησαν, δεν κάνω λάθος, έτσι. Έξι ξεκίνησε πρακτικά. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε, μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος. Και όπως πάντα και πολυμελής αντιπροσωπεία του κινήματός μας. Γεια σας. Την πολυμελή αντιπροσωπεία χαιρετάμε. Ήταν κι άλλοι και φύγανε. Εμείς είπαμε να περάσουμε από εδώ, να σας φέρουμε τα νέα τα φρέσκα και να σας δούμε. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι εκεί στο Μετρό υπάρχει αγωνιστικό πνεύμα. Έχουν συνειδητοποιήσει όλοι όσοι μαζεύτηκαν το ότι ο αγώνας που δίνεται στο Μετρό δεν είναι αγώνας για το Μετρό. Είναι ο αγώνας που δίνεται για όλη την κοινωνία. Και αυτό που είπε και ο Αντώνης Σταματόπουλος, ο πρόεδρος του Μετρό, είναι ότι πρέπει να παλέψουμε για την ανατροπή τους. Δηλαδή είναι ένας ξεκάθαρα ταξικός αγώνας με πολιτικό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για έναν αγώνα ο οποίος απλά βάζει κάποια συνδικαλιστικά αιτήματα πώς θα μπορέσουμε να αμυνθούμε για το ενίο μισθολόγιο κλπ. Βάζει αιτήματα καθαρά ταξικά ανατροπής του συστήματος. Αυτό ήταν και το κόκκινο νήμα που ένωνε όλες τις τοποθετήσεις. Ήταν άνθρωποι από πάρα πολλά συνδικάτα, από σωματεία που τους γνωρίζαμε γιατί έχουμε παρευρεθεί σε αυτούς τους αγώνες, από την Σχαλιβουργούς, από τη Vodafone, από τη Wind, από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, από το Υπουργείο Ανάπτυξης των εργαζόμενων εκεί, από την Τρίενα, το σωματείο και αυτό. Ήταν πάρα πολλά σωματεία. Από τους εκπαιδευτικούς, από τα πρωτοβάθμια, πάρα πολλά σωματεία. Υπήρχαν και πολιτικά κόμματα, ήταν το κίνημα Δεν Πληρώνω, ήταν η Ανταρσία, μίλησε και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν μόνο αυτός, δυστυχώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι... Ένας βουλευτής ίσον πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Μακάρι να έρχονταν ψηφοφόροι του και ας μην έρχονταν αυτός. γιατί αυτό που είδαμε και ακούσαμε και στον Τσίπρα κιόλας, είναι ότι προσφέρει γη και είδωρ σε όλους, πόσο καλό παιδί είναι. Και πόσο καλά θα διακυβερνήσει τη χώρα και δεν θα δείξει τα συμφέροντά τους. Κάνει υποκλήσεις νομιμοφροσύνης. Ακριβώς. Γονικλησίες στα τέσσερα. Συγύριζας. Και αυτό το οποίο άρχισε να επικρατεί διάχυτη είναι η φήμη ότι αύριο μπορεί να την πέσουν τα μάτια. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε έκκληση και σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή και όσους θα δουν το βίντεο που θα ανέβει αργότερα, ότι θα πρέπει να είμαστε 5.30 ώρα το πρωί όλοι στις πύλες. Είμαστε πριν από μερικούς μήνες στις πύλες της Χαλιβουργίας, στις πύλες της Φωτιάς όπως λέγαμε. Τώρα υπάρχει ένα άλλο μέτωπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ίσως ακόμη και σημαντικότερο και από το ίδιο τη Χαλιβουργία, γιατί έχει να κάνει με το Μετρό, δηλαδή με κάτι που αφορά όλη την κοινωνία, και που υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά, ότι δεν μπορούν οι μπάτς και τα ΜΑΤ να οδηγήσουν τα τρένα. Για να λειτουργήσει το Μετρό, πρέπει να είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν μάθει και έχουν εκπαιδευτεί. Πήραν απόφαση οι οδηγοί, είναι άλλο σωματείο, με 99,9% να συμμετάσχουν στην απεργία και να υποστηρίξουν όλους τους αγώνες. Αύριο υπάρχει μια άλλη γενική συνέλευση των εργαζόμενων στην ΕΦΕΛ, που και εκεί υπάρχει τάση από τα κάτω, από συνδικαλιστές της βάσης, να γίνει και εκεί γενική απεργία. Είμαστε σε ένα πολύ λεπτό σημείο. Το λεπτό σημείο που παίζεται. Ο αγώνας επιβίωσε ενός λαού. Αυτό που φάνηκε είναι ότι είναι μια σπίθα που χρειάζεται. Αυτή η σπίθα μπορεί να είναι το Μετρό. Μπορεί και να μην είναι. Στο χέρι μας είναι, από εμάς εξαρτάται. Να ξέρουμε ότι όσες σπίθες βίνουν όμως, όπως το κουτί με τα σπίρτα, έχει 50 σπίρτα μέσα, δεν έχουμε άπειρες ευκαιρίες. Κάθε ευκαιρία πρέπει να την αδράχνουμε από τα μαλλιά και να την πιάνουμε. Και όχι μόνο να την πιάνουμε, αλλά να την αναπτύσσουμε. Αυτό που χρειάζεται τι είναι. Όλοι όσοι μας ακούνε, να έρθουν αύριο στις πύλες. Το αμαξοστασίου στα Σεπόλια είναι στον Κυφισό, πάνω στον Κυφισό. Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Είναι πηγαίνοντας προς Πειραιά, μία γέφυρα πριν την Καβάλας. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Γιατί? Γιατί διακυβεύεται το μέλλον όλων μας, όχι τον εργαζόμενο στο Μετρό. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες, είναι πολύ σημαντικοί αυτοί οι αγώνες. Θα ανεβάσουμε και βίντεο αργότερα που έχουμε γυρίσει από τις τοποθετήσεις των ανθρώπων που μίλησαν, από το κλίμα που υπήρχε γενικά. Είναι πολύ σημαντικό ότι παρά τις απειλές του Κεδίκογλου που έρχονται και από το ΔΕΔΙΑ, φυσικά και από όλη την κυβέρνηση, αλλά σίγουρα και από ανώτερα κλιμάκια, για να κατασταλθεί αυτός ο αγώνας του Μετρό, που είναι πολύ σημαντικός, οι εργαζόμενοι και οι αλλέγγυοι δείχνουν πείσμα και αποφασιστικότητα ώστε να συνεχίσουν έτσι, στον ίδιο δρόμο
χαράζοντας ένα ελπιδοφόρο μονοπάτι, ας πούμε, ανατροπής. Δεν πάει άλλο. Mm. Για όλους μας δεν πάει άλλο. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι. Πήραμε μηνύματα από τη ΔΕΗ, έτσι κόβουν σε καρκινοπαθείς ανθρώπους. Με πήρε ένα τηλέφωνο ένας φαρμακοποιός σήμερα από τυχείο, να μου πει ότι τον απειλούν να κόψουν το ρεύμα. Οι φαρμακοποιός γνωστών μαζί με τους γιατρούς που έχουν συμβάσει με δημόσια κλπ. Έχουν να πληρωθούν μήνες από το δημόσιο. Το δημόσιο που τους χρωστάει δίνει εντολές στη ΔΕΗ να κόψει ρεύματα. Και το ρεύμα, για φανταστείτε ένα φαρμακείο το οποίο έχει μέσα το ψυγείο του, έχει ινσουλίνες, έχει φάρμακα ευαίσθητα, έχει ορούς, έχει εμβόλια κλπ. Να του κατεβάσει το διακόπτη. Ποια λογική θα του κατεβάσει το διακόπτη? Αυτός ο άνθρωπος θα καταστραφεί. Πρώτα απ' όλα είναι 1.000 ευρώ τα φάρμακα τα οποία φυλάσσονται μέσα στο ψυγείο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε ένα νησί όπως η Χίος, που δεν είναι εύκολη επικοινωνία, φανταστείτε να πάει να ζητήσει κάποιος ένα φάρμακο και να μην το βρίσκει. Να ζητήσει έναν ορό, να τον δαγκώσει ένα φίδι, να τον τσιμπήσει ένα φίδι, να πάθει τέτανο, οτιδήποτε, και να μην έχει τους ορούς, γιατί θα έχουν χαλάσει επειδή η ΔΕΗ έκρινε ότι έπρεπε να κατεβάσει το διακόπτη. Και στο Μυτιλινέο της Αλουμίνιον Ελλάς, ο οποίος χρωστάει 1.000.000 ευρώ και παίρνει και το ρεύμα πάμφθινο, τσάμπα ρεύμα δηλαδή, για να βγάζει την αλουμίνα υποτίθεται, με τις συμβάσεις αυτές που ξέρουμε που κάνουν, έτσι δεν το κουνάει καθόλου. Είναι άλλο πράγμα, παιδιά, είμαστε σε ένα σύστημα το οποίο δουλεύει για τους λίγους, και αν εμείς οι πολλοί δεν το καταλάβουμε ότι δεν είναι τίποτα αυτοί, και ότι εμείς είμαστε δυνατοί και δεν πράξουμε, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε εμπιστοσύνη, γι' αυτό θα είμαστε από το πρωί, από τα ξημερώματα, θα ξυπνήσουμε ένα πρωί πιο πρωί, για να μπορέσουμε να βλέπουμε ένα πρωινό και να κοιτάμε τον ήλιο. Και να μην κοιτάμε κάτω από την κατάθλιψη. Στα χέρια μας είναι να το κάνουμε αυτό το πράγμα και να το κάνουμε. Και το κίνημα δεν πλέον θα το κάνει. Παρόλο που πήραμε μια μήνυση ακόμη σήμερα, και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε σήμερα η μήνυση, ξέρουν πάρα πολύ καλά στο οι θύνοντες και οι κρατούντες ότι οι μηνύσεις μας έρχονται, έχουν μια μεγάλη στίβα μηνύσεις. Δεν ξέρουμε και πόσες θα έχουν, πάρα πολλές θα έχουν. Και τις βγάζουν και μας το σκηνοποιούν μέσω των αστυνομικών τμήματων, πότε παραμονές μεγάλων γεγονότων. Θυμάστε πάντα ότι όποτε να κάνουμε άνοιγμα στα διόδια, όποτε να κάνουμε μια μεγάλη δράση, όποτε να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση προεκλογικά. Μας παίρναν τηλέφωνο και λέει: κύριε Παπαδόπουλε, έχετε και άλλη μια μήνυση. Και όχι μόνο κύριε Παπαδόπουλε, και στους άλλους συναγωνιστές. Το λέω εγώ γιατί έπαιρνα εγώ το τηλέφωνο. Και μας το έλεγαν με θλίψη βέβαια οι αστυνομικοί. Οφείλω να το πω, παρόλο που η αστυνομία σαν μηχανισμός είναι όργανο καταστολής του συστήματος, εντούτοις οι αστυνομικοί σαν άτομα που ξέρανε ότι έχουμε δίκιο εμείς, γιατί και αυτοί περνάνε και στους δρόμους εθνικούς και πηγαίνουν στα χωριά τους να δουν τους γονείς τους, να δουν τις γυναίκες τους, να δουν το εξοχικό τους. Ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή μια χούφτα μεγαλοεργολάβοι, μια χούφτα τραπεζίτες, μια χούφτα εφοπλιστές, μια χούφτα λαμόγια, είναι αυτά τα οποία μαστίβουν όλους σαν λεμονόκουπα. Και δεν σταματάνε, δεν θα σταματήσουν καθόλου. Θα πάρουν και τη λεμονόκουπα που λέγεται ανθρώπινο σώμα, με αυτό το υποχρεωτικό το οποίο έβαλε ο Λοβέρδος, να μας κάνουν ανταλλακτικά, να μας πουλάνε στους πλούσιους. Είσαι πληστηριασμό, έχω ένα πολύ καλό νεφρό από ένα που μόλις τώρα ξεψυχάει. Να το πάρουμε να το πουλήσουμε στην αγορά της Ευρώπης, γιατί τώρα πια και της Αμερικής, γιατί τώρα όλα διαδικτυακά γίνονται εύκολα. Να φτάσει σε 5 ώρες μέσα από Learjet ή δεν ξέρω τι άλλο, στον πλούσιο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τον νεφρό, τον συμβατό, τον απόλυτο, απόλυτα συμβατό με το σώμα του, και να μας κάνουν καταλλακτικά, να μας πουλάνε έτσι. Και να μας αφήσουν το κόκαλο ούτε τίποτα. Το ανθρώπινο κόκαλο είναι σαν του ελέφαντα. Μπορεί να κάνεις πολύ κάλλιστα ωραία κομψοτεχνήματα. Έτσι, μπορεί να φαίνεται κωμικοτραγικό αυτό, αλλά αυτό θέλουν να μας κάνουν. Ό,τι ταινία βλέπαμε στο κινηματογράφο επιστημονικής φαντασίας, οργουελικών καταστάσεων, τη ζούμε σήμερα. Και θα τη ζήσουμε ακόμη περισσότερο. Τη ζούμε όταν πηγαίνουμε να συνδέσουμε ρεύματα που βλέπουμε τους ανθρώπους να πάσχουν κυριολεκτικά, να μην έχουν ρεύμα να μαγειρέψουν, να ζεσταθούν, να δουλέψει η μηχανή για τις κατακλήσεις της γιαγιάς, η οποία έχει πάθει το κεφαλικό, και να παθαίνουν κατακλήσεις και να πηγαίνει στον προϊστάμενο της ΔΕΗ και με ένα κινησμό να σου λέει: δεν ξέρω κύριε, έτσι λέει και θα μας τα φέρετε όλα τα λεφτά, αλλιώς δεν κάνουμε διακανονισμό. Όχι, θα τους κόψουμε τα χέρια. Αυτή είναι με την πλευρά του λαού, αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, βέβαια. Αυτή είναι η δοσύλλογη. Αυτή είναι η δοσύλλογη που λέμε. Δεν είναι η πολιτική δοσύλλογη. Αυτή είναι η δοσύλλογη. Είναι η δοσύλλογη αυτή που είναι εργαζόμενοι και που έχουν περάσει με την απέναντι όχθη. Γιατί η πολιτική ποτέ δεν ήταν μαζί μας. Πάντα ήταν απέναντί μας. Αυτή είναι η δοσύλλογη και οι δοσύλλογοι θα έχουν το τέλος, μεταφορικά και κυριολεκτικά, που ταιριάζει το σύλλογο. Πρώτα απ' όλα από τα ίδια στα παιδιά. Αυτή η δοσύλλογη δεν του εκτιμάει η ίδια η οικογένεια.
τα ίδια που τα παιδιά τους στείλουν. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, βαθιά δυστυχισμένοι. Και δεν χρειάζεται και να του πει. Γι' αυτό είναι και κομπλεξική. Ακριβώς. Στην άλλη κοινωνία, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, τι να πούμε, είναι πραγματικά και αύριο στο μετρό όλοι να είμαστε εκεί 5,5 ώρα. Είναι πολύ σημαντικό να αποτελέσουμε. Να συντελέσουμε, να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα τέτοια ώστε να αντισταθούμε κατάλληλα, ώστε να μην, τα ΜΑΤ να μην καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το σπάσιμο της απεργίας ή τη σύλληψη συναγωνιστών απεργών. Πραγματικά η μαζικότητα σε αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το έχουμε δει από κινητοποιήσεις αντίστοιχες και στη Χαλιβουργία, αλλά και σε δίκες ακόμη που πραγματοποιούνται και γίνονται αθωώσεις λόγω της μαζικότητας. Αύριο να είμαστε όλοι εκεί, καλούμε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το σε ποια εργατική ομάδα και κοινωνική ανήκει, ηλικία και, ή οτιδήποτε άλλο, να παρευρεθεί εκεί ώστε να στηρίξουμε αυτόν τον απεργιακό αγώνα, που όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αποτελεί ένα φάρο αυτή τη στιγμή για όλο το εργατικό κίνημα και μια ελπίδα για να επιτευχθεί μια γενικευμένη απεργία σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ακριβώς. Μπορεί να αποτελέσει αυτό που είπαμε τη σπίθα ανατροπής, μπορεί και να μην την αποτελέσει, αλλά δεν θα το μάθουμε ή δεν θα συνεπικουρήσουμε στο να γίνει αυτή η σπίθα αν απουσιάζουμε, μόνο αν είμαστε παρόντες. Πρέπει όλοι γύρω-γύρω, όπως όταν πας να προσπαθείς να ανάψεις μια φωτιά και φυσάει δυνατός αέρας, πρέπει γύρω-γύρω να μαζευτούμε, όλοι να αγκαλιαστούμε, ούτως ώστε να αφήσουμε αυτή τη μικρή σπίθα να πάρει τα προσανάματα και να γίνει μια μεγάλη φωτιά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και εδώ επίσης θα δοκιμαστούν και τα υποτιθέμενα μεγάλα αριστερά κόμματα, κατά πόσο θα ενισχύσουμε την παρουσία τους αυτή την. Δυστυχώς είναι απογοητευτική μέχρι τώρα η παρουσία και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, ή μάλλον είναι απογοητευτική και παταγώδης η απουσία τους. Μάλλον Προτερή. Αυτό οφείλεται σε πολιτική στάση και όχι σε βαρεμάρα ή στην ανοιχτή κινητοποίηση κόσμου. Δυστυχώς όχι. Η ηγεσία τους είναι μέρος του συστήματος και σαν τέτοιο θέλει να αποστασιοποιείται από κάθε αγώνα τον οποίο δεν ελέγχει. Θα δούμε. Και εμείς δεν έχω καμιά ψεύτικη ελπίδα ότι θα. Εμείς καλούμε να έρθουν και μακάρι να έρθουν. Μακάρι να εκπλαγούμε ευχάριστα. Μακάρι. Αν και δεν το βλέπω. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν ξέρω από το μέτωπο του μετρό αν έχουμε να πούμε για τη συνέλευση. Αυτά νομίζω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Εμείς ήρθαμε εμβόλυμοι. Εντάξει. Καλά κάνατε. Κάποιος άλλος συναγωνιστής έχει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αυτά από το μέτωπο του μετρό. Το είχαμε αναλύσει το ζήτημα. Το είχαμε αναλύσει το ζήτημα και στην αρχή. Δείξαμε και το βίντεο από χθες το πρωί την. Περιφρούρηση της απεργίας και αύριο για περιφρούρηση θα πάμε και ενίσχυση των συναγωνιστών εκεί. Αργά το βράδυ θα ανεβάσουμε και το βίντεο από τη σημερινή συνέλευση με τις συνεισφορές των διαφόρων αγωνιστών. Αναλύσαμε και το ζήτημα, είπαμε κάποια πράγματα και για την νέα δίωξη και για την γνατία του ατύχημα που συνέβη το μεγάλο με την καραμπόλα και το πώς και αυτός ο δρόμος ακριβοκληρωμένος γίνεται σιγά σιγά μια τεράστια καρμανιόλα με άπειρα διόδια κιόλας. Και ένα ζήτημα που δεν αναλύσαμε και το οποίο θα μιλήσουμε για τα 10 λεπτά που έχουμε μετά το βίντεο που θα δούμε είναι το ζήτημα της Ελστάτ και τη δίωξη ενάντια στου διευθυντή της Ελστάτ, του κ. Γεωργίου, έτσι, για την παραποίηση των στοιχείων και το πώς μας οδήγησε με ψεύτικα στοιχεία μέσα στο μνημόνιο, που είναι μια παρονυχίδη ουσιαστικά του προβλήματος, αλλά αρκετά σημαντική για να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό. Προκειμένου να μας φάει τις άρκες. Ας δούμε μια επανασύνδεση ρεύματος και είναι πολύ σημαντική γιατί πραγματοποιήθηκε σε μια γυναίκα η οποία ήταν 8 μήνες χωρίς ρεύμα. Ναι, γεια σας. Είχα εργοταξιακό ρεύμα και επειδή έμενα μέσα, δηλαδή δεν έχει τελειώσει το σπίτι και τους το είπα, πήγα στη ΔΕΗ και τους το είπα και αυτοί είπαν θα το διαπιστώσουμε αν δεν μένετε μέσα και μετά το διαπίστωσαν φαίνεται και ήρθαν και το άκοψαν το ρεύμα, το Πάσχα. Είμαι χωρίς ρεύμα και... τι άλλο.
Και πώς το έχουν κόψει από το Πάσχα, το κόψαν το ρεύμα? Ναι, από το Πάσχα το έχουν κόψει. Από το και, Πάσχα. Και από το Πάσχα μέχρι τώρα δεν υπάρχει ρεύμα? Ναι, δεν έχω ρεύμα. Δεν έχω ρεύμα και γιατί δεν έχουν πληρώσει όλα αυτά τα χαράτσια που ζητάνε και γιατί δεν έχει τελειώσει την ουσία το σπίτι. Και τι τους ένοιαζε, το πλήρωνα δηλαδή, το πλήρωνα το ρεύμα. Ναι. Αλλά τους πήραξε επειδή έμενα με ατελείωτο σπίτι μέσα. Και γι' αυτό οι υπάλληλοι ήρθαν και το κόψαν. Πατάμε το διακόπτη, δεν υπάρχει πώς, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ, στο κουτί, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν πάρει το φυσίγιο μαζί με την ασφάλεια. Λοιπόν, έχουμε. Θα δούμε, θα το βάλουμε. Έχουμε κάνει τη σύνδεση. Για το σήμα μας μπορούμε να πάμε μέσα τώρα να δούμε τι έχει ρεύμα. Μετά την επανασύνδεση να δούμε τι γίνεται, γιατί πριν δεν έχει ρεύμα. Πατάμε το διακόπτη, για δεξιά. Λοιπόν, πατάμε το διακόπτη και από ό,τι βλέπετε έχει επανέλθει. Αυτή ήταν η διαδικασία που έγινε. Έχουμε κάνει άλλη μια σύνδεση. Έχουμε τελειώσει, κανένα πρόβλημα. Κυρία μου, έχετε ρεύμα στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Συνεχίζουμε το κοινωνικό έργο λοιπόν, τη στάση που τηρούμε κοινωνικής αλληλεγγύης και αυτή που λέγαμε ότι, που είναι ότι θα αποκόψει και τον ομφάλιο λόρο μεταξύ φασισμού και κοινωνίας, μόνο με τη δική μας παρουσία. Δυστυχώς το κίνημά μας αποτελεί ένα από τους ελάχιστους χώρους κινηματικούς και οργανώσεις που το κάνουν με τέτοια ένταση και θα έπρεπε αυτό να γίνεται πάρα πολύ συχνότερα και από πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά ελπίζουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να το κάνουν και άλλες οργανώσεις αυτό το πράγμα. Να πω λοιπόν, κάτι σε αυτό. Ναι. Όταν γράφουμε στα πανό μας η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πρέπει να το εννοούμε. Σωστά. Τις τεράστιες αυτές διαδικασίες. Αλλιώς είναι άσφαιρο το όπλο. Κυρίως το ΚΚΕ που πράγματι κατεβάζει τον περισσότερο κόσμο. Πολλές φορές βέβαια σε άλλο σημείο από ότι ο κύριος όγκος των διαδηλωτών. Απαράδεκτο. Λοιπόν. Αν δεν θέλουν να κολλήσουν επαναστατικό ιό, να τους πούμε, μπορεί να φοράνε και τις μάσκες. Ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους, τους αγωνιστές που οι περισσότεροι έχουν καλή προαίρεση, να βάλουν να κάνουν συγκεκριμένες δράσεις. Στη ΔΕΗ να συνδέουν ρεύματα για τους κακομοίριδες, για τους πανφτωχούς που τους κόβουν το ρεύμα. Αλληλεγγύη προς τους απεργούς. Γιατί βοηθούσανε τους απεργούς της Καλλιβουργίας? Τους βοηθούσαμε όλοι. Γιατί το ΚΚΕ τους βοηθούσε? Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Επειδή δεν ελέγχουμε τα σωματεία. Και τι έγινε? Αυτό είναι ο πόνος μας. Ήρθανε δύο άτομα. Καθόλου εντάξει. Καθώς τελείωνε κιόλας η εκδήλωση εκεί. Στο μηχανοστάσιο του μετρό. Και μοίρασαν κάποια έντυπα. Πήρα κι εγώ ένα. Και τους λέω, συναγωνιστές, πολύ καλά τα γράφετε εδώ. Γράφουνε για το ενιαίο μέτωπο. Ενιαίο μέτωπο του ΚΚΕ. Ενιαίο μέτωπο, πού είστε? Θέλουμε ανθρώπους, συναγωνιστές εδώ, να βοηθήσουν την απεργία. Με σάρκα και οστά, τους είπα. Ναι, λέει, θα έρθουμε και λοιπά, τα μάσαγαν. Γιατί το κάνετε αυτό? Μοιράζετε χαρτί? Και τι έγινε με χαρτί και εξαγγελίες? Το ενιαίο μέτωπο πραγματώνεται στην πράξη. Με ανθρώπους, με φυσικά όντα. Που χτυπάει και η καρδιά τους και το λέει και η καρδιά. Από ό,τι φαίνεται όντως είναι θέμα πολιτικής επιλογής, κεντρικής πολιτικής επιλογής, γιατί αυτοί, βλέπουν ότι αυτή η απεργία συγκεκριμένη έχει ταξικά χαρακτηριστικά πολύ οξυμένα και βλέπουν ότι μπορεί να αποτελέσει απειλή του συστήματος, το οποίο τους εκθρέφει στο κάτω-κάτω και έχουν ενσωματωθεί πλέον. Αυτή η μάστιγα του παρελθόντος. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει κιόλας πλέον ότι θέλει μεταρρυθμίσει. Δηλαδή είναι μεταρρυθμιστική η πολιτική. Δεν μιλάει για μια ανατροπή. Και λέω συγκεκριμένα για το ΚΚΕ, γιατί ελέγχει κόσμο. Συγγνώμη, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για ανατροπή. Πάντα το προσέχουν αυτό όπως το λένε. Ανατροπή της πολιτικής. Δεν μιλάνε για ανατροπή συστήματος ποτέ. Ναι. Δηλαδή το έχω παρατηρήσει. Ναι, έχουν ανατροπή και το Γούτσι που είδα με το Βέλγιο όταν είχε πάει.
Ανατροπή της πολιτικής. Τι πάει να πει ανατροπή της πολιτικής, ρε παιδιά. Ανατροπή της πολιτικής που εφαρμόζεται. Και ανεξάρτητοι δηλαδή... Έλληνες. Ανατροπή της πολιτικής και κρεμάλα κιόλα. Τι πάει να πει αυτό, ακόμη δηλαδή. Ποιο κοροϊδεύει. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει ανατροπή. Τι θα πει ανατροπή της πολιτικής. Με το ίδιο σύστημα κοινωνικό, κοινωνικών σχέσεων, ανατροπή. Στην Κύπρο. Έγινε καμία ανατροπή δηλαδή, στο σύστημα. Δηλαδή, να σου λέει ότι αν εφαρμόσει άλλη οικονομική πολιτική, άλλη πολιτική γενικότερα, μπορείς να βελτιώσεις την κατάσταση. Είναι τόσο αυτό. Γελίο αυτό και τόση μεγάλη αυταπάτη που ο κόσμος ας κοιτάξει το παράδειγμα της Κύπρου. Εκεί, στην κυβέρνηση, κυβερνάει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εκεί. Και υποτίθεται έγινε μια αλλαγή της πολιτικής. Μια ανατροπή της πολιτικής, όχι του συστήματος. Είδατε τι συνέπειες είχε. Μπήκαν στο μηχανισμό στήριξης και λέει «Αχ, θέλουμε και την εμπειρία της Ελλάδας να μην κάνουμε λάθη, να είμαστε καλά παιδιά κι εμείς». Μα πρόσφατα ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα στα ταξίδια και όλα σε αυτά που πηγαίνει για να κάνει το καλό παιδί και να πει «Εδώ είμαι εγώ, προτιμήστε με, διαλαλεί τα προϊόντα του». Πρόσφατα δεν είπε ότι είμαστε κι εμείς εκπρόσωποι των νοικοκυρέων. Ο νοικοκύρης δεν είναι κάτι κακό. Αλλά έτσι όπως έχει καθιερωθεί η έννοια, εννοεί το καλό παιδί που πάει με τα νερά του συστήματος, το νομιμόφρονα. Κοιτάξτε, είμαι καλό παιδί εγώ. Μην με συνδέετε με τίποτα τρομοκρατίες και τίποτα βίλες και τίποτα δεν ξέρω τι, γκαζάκια. Δεν είμαι εγώ. Είναι κάποιοι άλλοι τα κακά παιδιά. Εγώ είμαι καλό παιδί. Δίνει εξετάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει μια στροφή 180 μοίρες, εξόφθαλμη, και έχει απαρνηθεί και τα λόγια του. Κάτι για μονομερείς καταγγελίες και ακυρώσεις μνημονίων. Αλλά τη δανειακή σύμβαση θα την διαπραγματευτούμε. Απίστευτα πράγματα, ανεδαφικά. Δηλαδή θα έχεις καταργήσει τα μνημόνια, θα τα έχεις καταργήσει μονομερός, δηλαδή από τη δική σου την πλευρά και όχι με τη σύμφωνη γνώμη των τοκογλύφων δανειστών. Και απ' την άλλη θα διαπραγματεύεσαι τα λεφτά που θα σου δίνουνε. Σε ποιον τα λένε αυτά. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Τέλος. Τα ψέματα, τέλος. Και συνειδητά κιόλας ψέματα από την ηγεσία. Λοιπόν, τελειώσαμε με το θέμα ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν ελέγχει τίποτα. Είναι μόνο το ποσοστό το εκλογικό. Ήρθε όλος ο συρφετός των διεφθαρμένων συνδικαλιστών από το ΠΑΣΟΚ, αναβιώνει το νέο ΠΑΣΟΚ και χειρότερο από το νέο ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν άλλη εποχή τότε με πολύ λιγότερο χρέος. Και μας παριστάνει, φόρεσε την προβιά του ΠΑΣΟΚ. Μα και πολλοί κόσμος ψήφισε για αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα ανέκυπταν υποχρεώσεις μετά. Δηλαδή θα έμενε στον καναπέ του και μήπως αλλάξει τα πράγματα από τον καναπέ. Δηλαδή δεν μπορεί να τον κινητοποιήσει και αυτό ήταν και ο λόγος. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση που δεν τον ψήφισε. Το έχει παραδεχτεί κιόλα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορώ να κινητοποιήσω. Όταν σου μιλάει για ειρηνική επανάσταση, σημαίνει καναπεδάτη επανάσταση. Πότε γίνεται αυτό. Καθίστε στου καναπέδε σα, επιστρέψτε στου καναπέδε σα. Εκτό αν σχολιάζει να βρει κανένα κουμπί με πυραυλικά συστήματα και αμολά πυράβλα. Λέει, επιστρέψτε στου καναπέδε σα και εγώ είμαι εδώ. Διαμεσολαβητής. Η μάστιγα αυτή τη διαμεσολάβηση. Να πούμε ότι σε κάποιους ακροατές εδώ που μπερδεύτηκαν, εντάξει, είναι η πρώτη εκπομπή με την αλλαγή της ώρας, ότι η εκπομπή από εδώ και πέρα θα γίνεται στις 6 ώρα κάθε Τετάρτη. Επίσης ανεβαίνει και στο blog του κινήματος και φυσικά και στο site του Χωρίς FM. Οπότε μπορείτε να τη βλέπετε και στο κινηματοπληρών.gr αργότερα το βράδυ, την ίδια μέρα, όχι πολύ αργότερα δηλαδή. Με την πρώτη ευκαιρία, όπου θα την έχουμε ανεβάσει, μπορείτε να την βλέπετε και εκεί. Λοιπόν, ας πούμε και ένα σύντομο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, έχουμε 3 λεπτά, σχόλιο, σε ένα πολύ σημαντικό θέμα βέβαια, της Ελστάτ, και το πώς διαλευκαίνεται, αλλά με έναν τρόπο που θα συμφέρει το σύστημα προφανώς, αυτή η υπόθεση πλασματικής αύξησης του ελλείμματος, προκειμένου να μπούμε στο μνημόνιο. Ασκούνται κάποιες διώξεις τώρα στο διευθυντή της Ελστάτ και το θέμα εξελίσσεται. Ναι, με δύο λόγια, το ξέραμε το θέμα βέβαια αυτό, δεν είναι έκπληξη, ναι, δεν είναι για μας, δεν είναι έκπληξη. Απλά ασκούνται διώξεις τώρα. Απλώς σχίζανε τα ημάτια τους και ο πρόεδρος της Ελστάτ με την παρέα του, αλλά η Goldman Sachs από πίσω, η πολιτική ηγεσία, η Eurostat επίσης, ότι συμφωνούσε με τα νούμερα και γι' αυτό μπήκαμε και στα μνημόνια. Και να κάνω μια παρένθεση σε αυτό και να πω ότι η Goldman Sachs είναι γνωστή η διασύνδεσή της. Όχι μόνο η διασύνδεση, είναι ένα ουσιαστικά με τις κυβερνήσεις κρατών σε όλο τον κόσμο που αναλαμβάνει εργολαβικά
τα μαγειρέματα. Αναλαμβάνει εργολαβικά μαγειρέματα επιπληρωμή, δηλαδή την πληρώνει το κράτος ώστε να τις μαγειρέψει τα στοιχεία για κάποιες πολιτικές επιδιώξεις που είναι έχει. Είναι τέρα με την κακή έτσι. Έτσι έγινε και με την Ελλάδα. Έτσι. Τα μαγείρεψαν. Φαίνεται ότι το πετύχαν το στόχο του. Θέλανε, επιθυμούσαν διακαώς πίσω από την πλάτη του λαού να τον εβάλουν στα μνημόνια και στους μηχανισμούς. Να τον εξαθλειώσουν, να παραδώσουν τη χώρα χωρίς καμία τύψη, βοράς τα ντόπια και ξένα συμφέροντα. Γι' αυτό τώρα βέβαια δεν τους παίρνει. Άσκησαν δίωξη πλέον. Οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς, Πεπόνης και Μουζακίτης, άσκησαν δίωξη κατά του Γεωργίου. Προέδρου της Ελστάτ, του Γεωργίου, ο οποίος μαζί με όλους αυτούς που είπαμε πριν, με μια ορχήστρα, ενορχιστρωμένη προσπάθεια, φούσκωσαν το έλλειμμα από 12 σε 15,2, είναι μεγάλο του ΑΕΠ, είναι μεγάλη αύξηση αυτή. Οπότε, αφού έφτασε σε αυτό το ποσοστό, τι να κάνουμε, έπρεπε να συρθούμε μέσα στα μνημόνια και μέσα στην εξαθλίωση, στο τέλος του λαού. Το χαρακτηριστικό είναι ότι με το που μπήκαμε στο μνημόνιο, αναθεωρήθηκαν οι μετρήσεις του ελλείμματος. Με το που μπήκαμε, δηλαδή έγινε αυτό που θέλανε, μπήκαμε στο μνημόνιο και κατευθείαν βγήκαν τα νέα στοιχεία ότι ήταν 12 τελικά το έλλειμμα. Και τα ρίξαν στην ελληνική κυβέρνηση μετά, ο ένας έριξε τον παλάκι στον άλλο της ευθύνης. Ο λαός χαώθηκε εκεί, δεν ήξερε με ποιον να τα βάλει και έμεινε αποσβολωμένος. Τους παραπέμπουν για κακουργήματα και για πλημελήματα, αλλά και για κακουργήματα και όλα αυτά. Βρίσκουν διάφορους. Εξυλαστήρια θύματα. Από δύο πομπαίους. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνες αυτοί. Συνήθως μη πολιτικά πρόσωπα, όπως έγινε και πρόσφατα. Λοιπόν, κάτι βιώτιδες, κάτι καπελέριδες, κάτι. Τέλος πάντων, αποφεύγουν τα πολιτικά πρόσωπα ή το πολύ ένα. Λοιπόν, βρίσκουν κάποια πρόσωπα, τους φορτώνουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες ισχύουν, δεν είναι άμυροι ευθυνών κι αυτοί. Όχι, έχουν φάει τα παντεσπάνια τους. Λοιπόν, αλλά είναι γρανάζια. Είναι η τελευταία τροχή της αμάξης. Λοιπόν, εντάξει, το κλείνουμε το ζήτημα. Ντροπή, τίποτα άλλο, εντάξει. Με κεφαλαία. Τα περιμέναμε, τα ξέραμε, στα μάθηκε ο κόσμος τι του μαγειρεύουν πίσω από τις πλάτες του και τι θα του μαγειρέψουν. Να έχει ανοιχτά τα μάτια, να τα βλέπει, γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Έτσι λέμε στην ιατρική. Να πούμε λίγο να υπενθυμίσουμε τις δράσεις. Ναι, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό που έχουμε για την Τρίτη, στις 29 του μήνα. Έχουμε μια συζήτηση που έχουμε συνδιοργανώσει μαζί με την ΕΚΠΙΖΟ, που έχει να κάνει με τα επερχρωμένα νοικοκυριά, για τον αγώνα που πρέπει να δοθεί και κινηματικά φυσικά αλλά και νομικά, για να μην αφήσουμε αυτό που λέμε σαν σύνθημα να το κάνουμε πράξη το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Εκεί θα μιλήσουν πολλά μέλη της νομικής βοήθειας του κινήματος Δεν Πληρώνω, δικηγόροι και δικηγόρος από την ΕΚΠΙΖΟ. Και θα γίνει Τρίτη 7.30 ώρα Καφτατζόγλου 5, όχι 35, 5, στον πρώτο όροφο που έχει ένα θεατράκι. Και αν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση να ρωτήσετε για κάποιο δικό σας ζήτημα όσον αφορά κάποια χρέη προς τράπεζες κτλ., μπορείτε να την στείλετε για να την. Είναι ανοιχτή συζήτηση. Υπάρχουν και τεχνοκράτες με την καλή έννοια δικηγόροι να μας διαφωτίσουν για τα νομικά ζητήματα. Θα μιλήσει και ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Αλλά και όσοι θέλουν για το κινηματικό κομμάτι, το οποίο είναι πιο σημαντικό ακόμη, θα λέγαμε. Και είναι καλό να έρθετε να οργανώσουμε τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Μην ξεχνάμε και την Παρασκευή πέρα από αυτό. Την Παρασκευή έχουμε αυτό που είπες και πριν, να το επαναλάβουμε, που και αυτό είναι σημαντικό. Είναι συζητήσεις και ας πούμε σεμινάρια που κάνουμε με βάση τη θεωρία και την πράξη, όπου θα μιλήσουμε για τη δημοκρατία της Βαϊμάρης και το φασισμό, την άνοδο του φασισμού. Είναι στα γραφεία μας αυτό, κατά Ζόρου 35, στις 8 η ώρα την Παρασκευή τώρα που έρχεται. Ωραία. Πες το δυνατά. 2 του μηνός θα είμαστε στην Κόρινθο. Θα γίνει η συνδιάσκεψη του κινήματος Δεν Πληρώνω εκεί. Και 3 του μηνός, Κυριακή, στην Πάτρα, στο εργατικό κέντρο Πάτρας, έχει κλειστεί από τώρα η αίθουσα, 4 η ώρα το απόγευμα, με θέμα υπάρχει διέξοδος από την κρίση. Θα συζητηθούν και τοπικά προβλήματα με τους συναγωνιστές μας από την Αχαΐα, θα έχουν και άλλοι συναγωνιστές και από τη Στερεά Ελλάδα. Καλούμε όσους θέλουν να παρευρεθούν, να συζητήσουμε και να χτίσουμε κυρίως τις οργανώσεις βάσης, τους πυρήνες του κινήματος Δεν Πληρώνω, γιατί αν δεν οργανωθούμε πραγματικά και στη θεωρία και στην πράξη, θα μας νικήσουν κάποιοι άχρηστοι άνθρωποι, κάποια λαμόγια που μας κυβερνάνε. Και η φωνή αυτή από το υπερπέραν, με αυτή τη φωνή κλείνουμε. Για τις δράσεις μας, αν τις ξεχνάτε, μπορείτε να επισκέψετε το blog μας και να
σας τις υπενθυμίζουμε. Κίνημα δεν πληρώνω.gr. Προσοχή, γιατί κυκλοφορούν και μαϊμούδες. Blog. Στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο, μην ξεχάσουμε, 5.30 ώρα. Στις πύλες. Αύριο στις πύλες του αμαξοστασίου του μετρό στα Σεπόλια. Όλοι. 5.30 ώρα. Και θα τα ξαναπούμε εμείς στην εκπομπή Αντεπίθεσης τώρα, την άλλη Τετάρτη, 6 ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τότε. Σας χαιρετάμε όλοι από εδώ. Καλή βράδυ. Φιλιά. Ναι, καλημέρα. Έχουμε έρθει εδώ στην περιοχή στον Άγιο Δημήτριο, σε μια οικογένεια, σε μια φτωχή οικογένεια που έχουν κόψει το νερό λόγω αδυναμίας διαδρομής. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε να μας πείτε τι ακριβώς έχει γίνει και σας έχουν κόψει το νερό. Πώς άτομα είστε, όλα αυτά. Ένα ιστορικό ασφάλι. Είμαστε 9 άτομα. Ναι. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε λόγω από το νερό και από αυτά εδώ. Τώρα μας το έχουν κόψει κάποιες μέρες, δεν μπορούμε ούτε στο μπάνιο να πάμε, δεν φέρουμε νερό από κάποιο από το σχολείο με κουβάδες. Κουβάλατε όμως τις κουβάδες. Κουβαλάμε. Ναι. Έχουμε βάλει ένα νυφτήρα από πάνω, πρόχειρο πάνω από τη βρύση για να πλένουμε τα χέρια μας, να πλένουμε τα πιάτα. Και δεν προλαβαίνουμε να τρέχουμε να φέρουμε νερό από κάποιο μέρος. Από ένα πηγάδι παίρνουμε για να έχουμε λίγο νερό παραπάνω για τα άλλα χρήσιμα που χρειαζόμαστε. Παίρνετε από πηγάδι νερό να μπορείτε να εξυπηρετήσετε. Το οποίο το πηγάδι δεν είναι καθαρό το νερό, δεν το χρησιμοποιούμε για να πίνουμε πρόσωπο και τέτοια, δεν γίνεται καν για τη δουλειά. Είναι βρώμικο για τη δουλειά. Ναι, είναι βέβαιο, το πηγάδι είναι βρώμικο. Δεν είναι κανένα πηγάδι τώρα εδώ στην περιοχή, δεν είναι καθαρό τίποτα. Μάλιστα. Πόσες μέρες έχουν που το κόψαν το νερό? Τώρα είναι περίπου μια εβδομάδα. Και μια εβδομάδα δεν έχετε νερό στο σπίτι, κουβαλάτε εκεί από το πηγάδι. Ναι, ναι, τα παγκούρια, πάμε στο σχολείο, κάνουμε 15 λεφτά από εκεί και προερχόμαστε και φέρουμε κάθε φορά. Είναι μεγάλο βάσανο, τι να κάνουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Καλά, και αυτή τη κλίση μπορεί να τη βρει, μπορεί να την κλείσουν εκεί δίπλα στο σχολείο που υπάρχει. Δεν γίνεται πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Δεν γίνεται τώρα, υπάρχει μια βρύση εκεί πέρα και παίρνουμε εμεί νερό. Έτσι, άμα δεν θα πάμε σε κανένα γείτονα. Τώρα δεν έχουμε και κανένα γείτονα. Σε ποιο γείτονα να πάμε να πιούμε, να φέρουμε κάθε μέρα νερό. Δεν μπορεί. Όσο ανοίγει την πόρτα, θα μα δώσει νερό κάθε μέρα. Δεν τρεπόμαστε, δεν μπορούμε να πάμε. Δυστυχώς κανένα. Ούτε σε συγγενή δεν πάμε. Ούτε σε συγγενή. Γιατί και ο συγγενή νομίζει ότι το νερό είναι πολύ πανάκριβο. Και πώς θα το πληρώσει και αυτό δεν έχει. Δηλαδή, σε ένα συγγενή που πηγαίνω, μας το έχει πει. Δηλαδή. Εντάξει, θα πάει στην κοινωνία. Δεν μπορεί να πάει. Οπότε τι γίνεται, δουλειά δεν υπάρχει για να τα βγάλουμε πέρα. Δουλειά είστε. 5 παιδιά και 7 και άλλα 2 παιδιά. 9 είμαστε σύνολο. Είστε μια οικογένεια από 9 μήνε. Μια 9 μήνε οικογένεια. 7 παιδιά και 2 εμείς. Πώς να τα βγάλουμε πέρα. Από όλους τους τρόπους που τρέχουμε να πούμε. Τα παιδιά είναι μικρά τα παιδιά. Όλα μικρά είναι, τα 5 είναι μέχρι 12. Το μικρότερο είναι 4 χρονών. Τα 2 είναι πολύ μεγάλα, 4 και 5 χρονών. Και πώς θα βγάζετε πέρα τώρα, μια ενημερή οικογένεια χωρίς δουλειά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, όταν έχω δανειστεί από 20-30 ανθρώπους, 50, 30, 20 ευρώ για να μπορώ να τα βγάλω το τελευταίο καιρό, τώρα δεν έχουν ούτε τα 20-30 να πάω να πάρω δηλαδή. Και σκέφτομαι και πώς θα τους τα δώσω, τα 20-30-50 πρέπει κάποιος να κάνω κάτι. Πώς θα τι κάτι. Τα λαϊκά πάντα πρέπει να τα επιστρέψουμε. Τι κάτι θα κάνω, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι να περάσει από τον κόσμο που κοστάς 50-100, ρε εκείνα τα 50, τι έγινε, ξέρω εγώ, γιατί το πες σε 15 μέρες, 20 θα στα δώσω. Δεν πάει, 15 μέρες περάσανε. Γίνανε 2, 3 μήνες, 4, 5, ένα χρόνο χωρίς δουλειά. Και στην ΕΔΑΠ εκεί που. Αυτή τι είπανε που ήρθαν και κόψαν το ρεύμα, η υπηρεσία αυτή. Τώρα είναι η γυναίκα μου που έχει τρέξει για άλλα προβλήματα που έχουμε, ναι. Γιατί κάπου δεν έχουμε και ασφάλεια και τέτοια και τι να σας πω, δηλαδή έτρεχε το νερό πιο πολύ έτρεξε αυτή. Υπάρχει πρόβλημα με την ενεργεια, δεν έχετε και ασφάλεια, είναι σε μια οικογένεια χωρίς ασφάλεια και όλα αυτά πρέπει να πληρώνουν, δεν υπάρχει χρόνια, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Μάλιστα. Είναι μια άσχημη κατάσταση. Δεν έχουμε για τους γιατρούς, για τα παιδιά δηλαδή, δεν έχουμε για τα εμβόλια, δεν έχουμε για. Τρέχουμε στους γιατρούς του κόσμου. Δεν υπάρχει νοημή. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το νερό, τι είπαν στη γυναίκα σας, δηλαδή, ότι αν δεν πληρώσετε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας βάλουν το νερό. Όχι, είπαν. Θέλουμε χρήματα. Αν δεν πληρωθεί το νερό, θα κοπεί τελείως. Ήρθαν και το κόψανε, προειδοποιείται. Δεν μας είπαν τίποτα. Δεν είχαν πει, τουλάχιστον στο χαρτί, δεν είχαν γράψει ότι. Κάτι μπορεί να είχαν πει, αλλά. Τώρα εμείς τι να κάτσουμε να σκεφτούμε ότι θα κόψουν το νερό εδώ, δεν έχουμε να πάμε σε γιατρό, δεν έχουμε να κοιμηθούμε, δεν έχουμε
για θέρμαση. Όταν δεν υπάρχουν έσοδα και δεν δουλεύει κανένας, είναι φυσικό και επόμενο να μείνουν και υποχρεώσεις πίσω, όλα θα μείνουν πίσω. Δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει χρήμα για φαγητό, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει νερό. Εκεί μας έχουν φτάσει. Μάλιστα. Θα πάμε λίγο μέσα να δούμε τις βρύσες στο νερό και μετά θα πάμε στο μετρητή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Τουλάχιστον να έχετε νερό στο σπίτι σας. Πάμε λιγάκι μέσα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε έρθει μέσα στο σπίτι, εδώ είναι η κουζίνα. Ανοίγουμε, όπως βλέπετε, το διακόπτη και τον έναν και τον άλλον. Δεν υπάρχει νερό καθόλου. Πράγματι είναι κομμένο από το μετρητή. Δεν βγάζει καθόλου νερό. Λοιπόν, πάμε ξαναδούμε τι γίνεται. Και το λέμε. Μια. Γεια σας, Μαγκά. Όπως βλέπετε έχουν βάλει την ειδοποίηση. Η ειδοποίηση που γράφει διακοπή νερού λόγω φυγής. Οποιοδήποτε παρέμβαση στον μετρητή συνεργάζεται με νομική επιβάρηση με του ποινικού κώδικα. Αυτό είναι το χαρτί που έχει αφήσει η ΕΔΑΠ για τη διακοπή. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ είναι ο διακόπτης. Τον έχουν κόψει, το έχουν σταματήσει. Με αποτέλεσμα να μην έχει νερό το σπίτι. Θα προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε. Έχει ζώνη. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Προσπαθούμε να το ανοίξουμε. Αυτό είναι. Έχουμε κάνει το άνοιγμα. Έχουμε ανοίξει το νερό. Βλέπουμε ότι γυρίζει η βελόνα. Ανοίξει ο μετρητής, από ό,τι βλέπετε. Γυρίζει. Άρα μπορεί να λειτουργεί κανονικά. Βάζουμε και το χαρτάκι. Αυτό ήταν. Έχουμε τελειώσει. Τουλάχιστον άλλο ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι δεν είχαμε το... Δεν έπρεπε να είναι να πούμε για κέρδη εταιρεία. Δεν έπρεπε να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή πρέπει να μείνει στην κοινωνική. Στα χέρια των ανθρώπων πρέπει να μείνει. Όχι σε εταιρείων. Το νερό και το ρεύμα να πούμε σε εταιρείες απονομάνες βάρος των ψυχών δηλαδή των ανθρώπων. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, έχουμε έρθει, έχουμε ανοίξει το ρολόι. Ανοίγουμε και τη βρύση. Και από ό,τι βλέπετε, έχει έρθει το νερό και το σπίτι είναι εντάξει. Έγινε η αποκατάσταση της διακοπής και έρχεται και το θέμα. Άλλο να σπίτι, πώς να ρω. Κοίταξε, δεν άπλυτα, να πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι, έχουμε τελειώσει.